Πολύ καλησπέρα σας εδώ στην εκπομπή πρώτος σκόρερ με τον Ανδρέα Λεκάκη, δίπλα μου ο Διονύσο Θαλασσινός για την πρώτη ώρα της εκπομπής. Σήμερα Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου, σιγά σιγά πλησιάζουν Διονύση και τα Χριστούγεννα. Ακριβώς, ναι, μπαίνουμε σε γιορτινό έτσι, κλίμα. Ναι, πλησιάζουν και γιορτές και η αγωνιστική δράση και αυτή θα σταματήσει έτσι κι αλλιώς και για λίγο. Εκτός από την Αγγλία, μπράβο, ναι, το πήρε στο στόμα μου. Νομίζω κάθε χρόνο ανυπομονώ για αυτή την περίοδο, ότι Boxing Day που λέμε, που είναι το μόνο πρωτάθλημα το οποίο μπορεί να δει σε όλα τα παιχνίδια σχεδόν, δηλαδή αφού δεν έχει τίποτα άλλο. Ναι, ναι, ναι. Είναι ωραίες αγωνιστικές αυτές. Το έχουν παράδοση οι Άγγλοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια να παίζουν τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων, να παίζουν και ανήμερα πρωτοχρονιάς κάποιες φορές και τη δεύτερη μέρα του χρόνου. Ναι. Αλλά δεν ξέρω αν είναι η αγωνιστική πρώτη γύρω ή μπαίνει στη δεύτερη ή δεύτερο γύρο και παίζουν. Αυτό δεν το ξέρω. Νομίζω μένουν τέσσερις αγωνιστικές για τον πρώτο. Συνήθως είναι τα τελευταία παιχνίδια του πρώτου γύρου με τα πρώτα του δεύτερου. Ξεκινάει κατευθείαν. Ναι, ναι. Αλλά στην Αγγλία έχουν ένα διαφορετικό σύστημα. Δηλαδή η πρώτη αγωνιστική του πρώτου γύρου, του δεύτερου γύρου, δεν είναι. Δεν, ναι, το γνωρίζω αυτό. Ναι, ναι. Δεν είναι η πρώτη του ακριβώς. Ναι, ναι. Τα κάνουν λίγο μπερδεμένα. Α, σκεφτείς ότι υπάρχουν τα αθλήματα όπως η Bundesliga που κάνουν διακοπή ένα μήνα. Ναι, η Bundesliga έχει μεγάλη διακοπή. Λόγω της βαρχημονιάς. Ναι, ακριβώς. Ναι, ναι. Και ήδη κάποια παιχνίδια στη Γερμανία είδα ότι διεξήχθησαν κάτω από σφοδρή χιονόπτωση. Και εγώ είδα ένα παιχνίδι πραγματικά, το Colonia Freiburg. Το Colonia Freiburg. Πολύ χιόνι, πολύ χιόνι. Και το παιχνίδι του Ανόβερο. Πολύ χιόνι κι αυτό. Ναι, 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 ναι. Και στην Αγγλία βέβαια, γιατί γενικότερα αυτές τις μέρες η Δυτική Ευρώπη. Όλη η Ευρώπη ακριβώς. Μόνο εμείς είμαστε τελείως διαφορετικοί, ναι, πάντα. Αλλά και στην Αγγλία έγιναν πολλά παιχνίδια. Πολύ χιόνι, ναι, ναι, ναι. Έγιναν παιχνίδια την Κυριακή, τα μεγάλα ντέρμπι. Κυρίως με χιονόπτωση, ναι. Και το Λίβερπουλ Everton είχε, το Μάντσεστερ. Και δεν ξέρω κάποια. Δεν το έστωσε, ναι, ναι. Δεν ξέρω κάποια άλλα είχαν. Ναι, αλλά φαινόταν, δηλαδή, εγώ που παρακολούθησα λίγο και το ντέρμπι του Μάντσεστερ. Ναι, ναι, φαινόταν. Σε φαινόταν. Κάποια πλάνα ειδικά, που ήταν και λίγο. Που έδειχναν του προπονητές που ήταν αντιμένοι με λίγο πιο σκουρά πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Πάρα πολύ έντονη η περίοδο. Βέβαια, εντάξει, το, δεν το έστρωσε το Old Trafford, μπορεί να έχει και ειδικό μηχανισμό που να λιώνει. Μπορεί, χιόνι, μπορεί. Γιατί, εντάξει, ναι. Στην Αγγλία είναι προετοιμασμένη για αυτά τα πράγματα και το Old Trafford έτσι κι αλλιώς είναι προηγμένη. Τεχνολογίας γήπεδο πλέον, εντάξει, είναι παλιό, αλλά σίγουρα θα έχει τα σύγχρονα μέσα. Ακριβώς. Λοιπόν, θα επανέλθουμε βέβαια πιο μετά στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ας ξεκινήσουμε λίγο με τα δικά μας, όπως κάθε φορά. Είχαμε την 14η αγωνιστική της Super League, είναι η προτελευταία του πρώτου γύρου. Ουσιαστικά έχουμε φτάσει σχεδόν στα μισά πλέον του πρωταθλήματος. Ξεχώριζε φυσικά το μεγάλο ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό, το οποίο βέβαια είχε έναν μεγάλο πρωταγωνιστή μόνο, τον ΠΑΟΚ. Και έληξε φυσικά με 4-0 υπέρ της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Ήταν το πρώτο παιχνίδι, να πούμε, για τον ΠΑΟΚ σε γεμάτη τούμπα. Γιατί είχε τη γνωστή τιμωρία και όλη την φετινή χρονιά μέχρι στιγμής αγωνιζόταν και κλεισμένο των θυρών. Και νομίζω ότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ, για να ξεκινήσουμε από εκεί, έδειξε τη μεγάλη δίψα που είχε να δει την ομάδα, γιατί ήταν κατάμεστο το παιχνίδι. Ναι, ακριβώς. Νομίζω sold out ήταν, νομίζω. Εγώ που είδα τα στιγμιότυπα, γιατί δεν μπορούσα να δω όλο το παιχνίδι, ήταν κάποια στιγμή. Ναι, ναι, κατάμεστο. Κάποια πλάνα, ήταν κατάμεστο, ναι, ναι. Ήταν και ντέρμπι κιόλας, δηλαδή ήταν συνδυασμός. Ναι, συνδυασμός. Υπάρχει και η δίψα φέτος για το πρωτάθλημα, σίγουρα παίζει ρόλο και αυτό. Πάει καλά ο ΠΑΟΚ. Και δημιούργησαν και πολύ όμορφη ατμόσφαιρα. Πολύ όμορφη ατμόσφαιρα, ακριβώς. Ναι, ναι. Και φυσικά ο ΠΑΟΚ τους αποζημίωσε. Το καλύτερο δώρο. Ναι, γιατί είχε μια πολύ καλή εμφάνιση. Ήταν πολύ αποτελεσματικός κατά βάση. Και νίκησε με αυτό το πολύ μεγάλο σκορ τον Παναθηναϊκό. Εσύ το είδες το παιχνίδι? Το παρακολούθησα, ναι, ναι, ναι. Τι εικόνα είχαμε, μάλλον. Από ό,τι καταλαβαίνω, μια κάκιστη εικόνα για τον Παναθηναϊκό. Ναι, σίγουρα μια κάκιστη. Είναι όπως τα λες ακριβώς. Και δεν το λέω εγώ. Αυτό το λέει μεσογράφη του ΠΑΟΚ, ότι δεν ήταν καλή εμφάνιση, δηλαδή δεν έπεισε. Απλώς ήταν αποτελεσματικό. Δηλαδή με το ξημείο του παιχνιδιού μπήκε το γκολ, το πολύ ωραίο αυτό γκολ του Πέλκα. Το σουτ από τα νομίζω 30 μέτρα κάπου εκεί ήταν. Ήταν που... και τα δύο το γκολ του Πέλκα ωραία. Ναι. Ήταν διαφορετικού στυλ. Διαφορετικού το ένα στυλ, ήταν μια καταπληκτική έμπνευση από μακριά. Ακριβώς. Και το άλλο ήταν ένα σλάλομ ουσιαστικά. Ένα σλάλομ που ευθύνεται πάρα πολύ άμυνα του Παναθηναϊκού. Ναι. Που πέρασε σχεδόν όλη την άμυνα. Δύο-τρεις παίχτες, ναι, ναι. Και προήλθε από πλάγιο, νομίζω. Ακριβώς από πλάγιο, ναι. Δηλαδή σε δηλώσεις παίχτες λέγανε ότι είναι παιδικό λάθος αυτό. Δεν γίνεται αυτό να παίχτες τώρα το λέγανε αυτό. Ναι, έδωσε αυτό μεγάλη ψυχολογία, με το καλύτερο ξεκίνημα έκανε αυτό. Κάποιοι αστειευόμενοι είπαν ότι το πρώτο γκολ του Πέλκα θύμιζε Κριστιάνο Ρονάλντο και το δεύτερο θύμιζε Μέση. Ναι, έτσι ακριβώς. Είχαν διαφορετικό στυλ, ναι, και τα δύο.
Ναι, μπήκε με τον καλύτερο τρόπο ο ΠΑΟΚ. Μετά ο Παναθηναϊκός δεν έκανε κάτι το ιδιαίτερο. Δεύτερο μήχρο πάλι ξεκίνησε με γκολ ο ΠΑΟΚ, με αυτό το σλάλομ που λέμε. Δύο γκολ ο Πέλκας, πολύ κομβικός για το παιχνίδι. Και το σημαντικό για τον ΠΑΟΚ ότι αυτό έλεγα και πριν, ότι έχει πολλά Ελληνόπουλα φέτος. Ενώ πέρυσι, θυμάσαι, δεν είχε. Ίσως και ένα είχε στην δεκάδα. Πασχαλάκης έχει πάρει θέση βασικού. Ο Μαλεζάς αγωνίστηκε. Ο Λιμιός, ο Πέλκας, ο Κουλούρης. Ναι, και νεαρούς παίχτες που μπορούν στο μέλλον να γίνουν πρωταγωνιστές. Βέβαια, βοήθησε και στο σκορ ότι ο Παναθηναϊκός έπαιζε με 10 παίχτες για μεγάλο διάστημα. Καθώς είχαμε τη δεύτερη κίτρινη του Ινσούα. Ναι. Που ήταν σωστή, ήταν για το πέναλτι. Το πέναλτι που βρήκε στο χέρι. Κουλούρης, ναι, ακριβώς. Και μάλιστα όταν πήγε, πριν το εκτελέσει ο Κουλούρης το πέναλτι, επειδή γνωρίζεται με τον Διούδη από Θεσσαλονίκη, εντάξει, θυμόμαστε ο Διούδης στον Άρη αγωνιζόταν, δεν ξέρω πού αλλού γνωρίζονται. Αποκάλυψε ο Διούδης ότι μην το εκτελέσει εσύ, κάποιο άλλο ξέρω εγώ, αλλά το εκτέλεσε εκείνο και το έβαλε. Ναι. Κάναμε μια πλάκα μεταξύ του. Ναι. Παναθηναϊκός συνεχίζει τα άσχημα αποτελέσματα. Από τον γκολ ο Πρίγιοβιτς, να πούμε. Ο Πρίγιοβιτς είχε περάσει αλλαγή. Έχει γίνει και λίγο κουβέντα ότι έχει χάσει και πολλοί δεν ξέρουν γιατί τη θέση του στην ενδεκάδα. Τη θέση του στην ενδεκάδα, ακριβώς. Ναι. Αυτό είναι του Λουτσέσκου θέμα. Ναι. Ο προπονητής έχει τις επιλογές του. Δεν ξέρω, θεωρεί ίσως ότι είναι ντεφορμέ. Θεωρεί ότι ο Κουλούρης θέλει να δώσει παιχνίδια. Δεν ξέρω ακριβώς γιατί. Πάντως ο ΠΑΟΚ είναι σε αρκετά καλό φεγγάρι, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα είχε και την πρώτη του εκτός έδρας νίκη. Ακριβώς. Φτάσαμε σχεδόν τέλος πρώτου γύρου για κάτι. Ναι. Πρώτη εκτός έδρας νίκη. Ναι. Κιόλας με 0-3, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Κοίτα σε δύο μάτς, κοίταξε 7 γκολ και παραγωγικότητα που είχε θέμα με αυτό το κομμάτι. Έχανε πολλές φάσεις. Ναι, και εντάξει, παραμένει πάντα ο ΠΑΟΚ στο κυνήγι του τίτλου. Έχουμε πει ότι το φετινό πρωτάθλημα θα είναι πολύ αμφίροπο και έτσι εξελίζεται δηλαδή και μέχρι τώρα. Η ΑΕΚ είναι στο 2-0, ήταν 1-0 προηγουμένως, είναι στο 2-0 αυτή τη στιγμή με την Κέρκυρα, στο ημίχρονο, έχει τελειώσει το ημίχρονο. Επομένως, ήταν έτσι κι αλλιώς και το μεγάλο φαβορί. Λογικά θα πάρει την νίκη και θα ανέβει ξανά στην κορυφή. Να πούμε, συγγνώμη για κομπιού, το παιδό του Παναθηναϊκού κάτι πολύ σημαντικό. Θέλω να σου πω. Είχαμε εξελίξει λίγο στα. Είχαμε εξελίξει σήμερα, Από το χτες το βράδυ, ουσιαστικά, μια φημολογία τα ξημερώματα για ενδιαφέρον του Σπύρου Θοδωρόπουλου για μια προσπάθεια να μπει ως μπροστάρης και εγγυητής, ώστε να μαζευτούν κάποια χρήματα και από τον κόσμο, αλλά και ο ίδιος θα βάλει όπως βάζει κάθε χρόνο ένα ποσό. Είναι αλήθεια αυτό. Σήμερα συναντήθηκε το μεσημέρι σε γνωστό ξενοδοχείο, στο Χίλτον συγκεκριμένα, με παλέμαχους του Παναθηναϊκού, με τον Κορομόπουλο, με τον Καμάρα, με τον Δωμάζο, με τον Καρούλια, με τον Κωνσταντίνου φυσικά που είναι ο πρόεδρος. Μεγάλα ονόματα της ιστορίας του Παναθηναϊκού. Ναι, ακριβώς. Και τους παρουσίασε το πλάνο που έχει. Όπου αυτό δεν είναι μόνος του, έτσι. Είναι με κάποιους δύο-τρεις επιχειρηματίες ακόμα που ενδιαφέρονται να μπουν, έχουν δώσει ενδιαφέρον για να μπουν στην ΠΑΕ με ένα ποσό. Το ενό το όνομα βγήκε στην ουσιότητα, Γαβριλίδης λέγεται, και είναι Κύπριος επιχειρηματίας. Ο ίδιος, να πούμε ότι για όσοι το ξέρουν, όσα χρόνια είναι ο Λαφούζος, ήταν στην Προεδρία, έβαζε κάθε χρόνο ένα ποσό, από 700.000 έως 1 εκατομμύριο κειμενόταν αυτό, αλλά δεν ήθελε ποτέ να βγει το όνομά του στη δημοσιότητα. Δεν ήθελε, ήταν ένα μυστικό ακριβώς. Οπότε συνείσφερε είτε μέσω χορηγιών, μέσω της Τσιπίτα, ξεχάσαμε να το πούμε το βασικό αυτό, έχει την Τσιπίτα, όπου ξέρεις, στην Ελλάδα είναι γνωστή η Μόλτο και στο εξωτερικό η 7 Days, όπου είναι και βασικός χορηγός της EuroLeague, η 7 Days. Θυμάσαι την διαφήμιση με τις παίχτες που τρώνε, που παίρνει το κρουασάνο που ψηφίζει. Ναι. Είναι σοβαρός επιχειρηματίας. Επομένως, φαίνεται μια χτίδα φωτός για τον Παναθηναϊκό. Ακριβώς. Η πρότασή του ήταν για παράδειγμα, αν μπορούν 300.000 Παναθηναϊκοί να δώσουν από ένα 50 ευρώ, ώστε να μαζευτεί ένα ποσό 15 εκατομμυρίων ευρώ, ώστε να βγει χρονιά. Ναι. Κάτι το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό, γιατί η αλήθεια είναι πως τώρα δεν περιμένεις από τον κόσμο να σώσει τον Παναθηναϊκό. Περιμένεις από τα βαριά πορτοφόλια. Αλήθεια. Αυτό ήθελα να πω και γενικότερα όλο αυτόν τον καιρό που υπάρχει αυτή η πολύ άσχημη κατάσταση στον Παναθηναϊκό, όλοι έχουν την εξής απορία. Πού είναι οι επιφανείς Παναθηναϊκοί, γιατί δεν βγαίνουν ακριβώς μπροστά. Κανείς δεν θέλει να βάλει το χέρι του στη φωτιά. Να δει τι θα γίνει, να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό, ο οποίος αυτή τη στιγμή ουσιαστικά αργοπεθαίνει, έτσι εντός εισαγωγικών. Ναι, σαφώς. Και με βάση την αγωνιστική του εικόνα, αλλά και την οικονομική κατάσταση που είναι τελείως, που είναι τραγική. Ακριβώς, ναι, βέβαια. Δηλαδή, δεν ξέρεις τον επόμενο μήνα πώς θα είναι η κατάσταση πλέον στον Παναθηναϊκό. Έτσι είναι ακριβώς. Και το τιμά αυτό ότι μπήκε μπροστά. Μετά τον κύριο Γιανακόπουλο, δεν υπήρχε άλλος ο οποίος είχε κάνει εκδηλώσεις ενδιαφέρον έμπρακτα. Είναι αμέσως επόμενος και αυτό ίσως μέσα των γνωριμιών που έχει να ξυπνήσει και άλλους επιχειρηματίες ώστε να μπορούν να μπουν και γίνει. Θα δούμε τι θα γίνει σε αυτό το θέμα. Πάντως να τονίσω τις δηλώσεις του Μανώλη Ζουνίδη. Είχε ενδιαφέρον γιατί είπε ότι θα έρθουν πολλές αλλαγές και θα φύγουν κάποιοι παίχτες. 4-6 παίχτες είπε συγκεκριμένα. Και αυτό έχει ενδιαφέρον καθώς
κατά τη γνώμη είναι σωστό. Πολλοί παίχτες δεν έχουν επίσης με τίποτα. Δηλαδή είναι πραγματικά εκτός των πηγεχρών και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι το πού θα πάνε το Γενάρη, σε ποια ομάδα θα κάνουν μεταγραφή. Εντάξει, κύριε, όλο αυτό το κλίμα αβεβαιότητας τώρα έχει περάσει και στους παίχτες. Ναι, σίγουρα. Και είναι δύσκολο τώρα να αποδώσεις. Και σίγουρα και το υλικό του Παναθηναϊκού δεν είναι και το καλύτερο δυνατό. Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Αλλά σύν όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν, κάνει ακόμα πιο δύσκολο. Είναι μια συγκυρία, ναι, έτσι ακριβώς. Και το θέμα είναι ότι υπάρχει κίνδυνος από την UEFA να υπάρξει απαγόρευση μεταγραφών το Ιανουάριο. Αυτό τα πρόβλημα του Παναθηναϊκού, γιατί αν έχουν φύγουν 4-6 παίκτες, μετά θα έχει θέμα με το ρόστερ. Θα έχει πολύ μικρό ρόστερ και θα μπορεί να πληρώσει. Παναθηναϊκός πονάει, θα έλεγα συσταγωγικά, έτσι από λαϊκά, για center for. Καίγεται, δηλαδή δεν έχει center for. Αν σκεφτείς ότι ο Μολίνς δεν έπαιξε, καθώς ήταν ένιωσε ενοχλήσεις και μερικές αποστολής, αγωνίστηκε ο Altman, ο οποίος δεν είναι center for. Δηλαδή εκτός του Μολίνς και του Πίσπα, που είναι τους μικρούς, δεν υπάρχει άλλος καθαρός center for. Ο Τσάβες έφυγε. Έγινε τελειωμένη υπόθεση, δηλαδή θα λυθεί το συμβόλαιό του, δεν πρόκειται να επιστρέψει. Και ο Λουτσιάνο είναι τραυματίας και πάθει χιαστούς. Οπότε, έστω και κάποιον, επειδή υπάρχουν χρήματα, ως ελεύθερο, αποκτηθεί κάποιο συντρεφόρ, είτε λέω εγώ με δανεισμό κάποια περίπτωση τύπου Γιάννου, που είχε ακουστεί από την Κίνα. Ναι. Αυτό πήγα να πω. Μάλλον περισσότερο ως ελεύθερο κάποιο, γιατί δεν έχει τα χρήματα αυτή τη στιγμή που θα κάνει μεταγραφή. Μόνο ως ελεύθερο και αυτό αξίες. Με λίγα χρήματα. Μάλιστα, θα δούμε. Έτσι κι αλλιώς ο Γενάρης είναι κοντά. Όχι μόνο και για τον Παναθηναϊκό, για όλες τις ομάδες. Θα έχουμε πολλές ανακατάξεις, πολλές ομάδες. Ναι, ο ΠΑΟΚ ήδη έχει ανακοινώσει ότι θα κάνει τρεις προσθήκες. Η ΑΕΚ πάλι τρεις. Και ο Ολυμπιακός θα κάνει αρκετές. Ακριβώς. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι παρελθόν πλέον ο Καπίνο, ο Καρσελά και σίγουρα θα υπάρχει ανάγκη να αποκτηθεί τερματοφύλακας, εξτρέμ. Ακόμη και επιθετικός, γιατί μπορεί να αποτελέσει παρελθόν και ο Εμενίκε. Τα έχουμε ξαναπεί και την άλλη φορά. Λοιπόν. Είπαμε λοιπόν για το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ τέλειωσε το παιχνίδι με 10 παίκτες, έτσι. Ναι, ακριβώς. Είχαμε μια διαμάχη με τον Βιγιαφάνες στο 20 λεπτό. Έσπρωξε τον Βιγιαφάνες και αποβλήθηκε από τον Στιγιάρα. Όπου να πούμε ότι με βάση και τον παρατηρητή δεν είναι τόσο καλή η διαιτησία. Δεν πήρε τόσο καλό βαθμό. Εάν σκεφτείς μια φάση που ήταν ορισμός της δεύτερης κίτρινης κάρτας των Μάτος, που δεν την έβγαλε εκεί την κάρτα, που δεν μπορούμε να πούμε ότι θα άλλαζε το σκορ, αλλά σίγουρα θα άλλαζε ζωή του αγώνα. Όταν ήταν το σκορ, νομίζω 2-0 τότε ή 1-2-0. Και γωνιζόταν με 10 ο ΠΑΟΚ, θα τελείωσε διαφορετικό παιχνίδι. Μάλιστα. Δεν το έκανε εκεί. Σωστά έβγαλε την κόκκινη στον Μάτος και στον Ινσούα. Δηλαδή, μόνο αυτό το λάθος ουσιαστικά έκανε που έκρινε το παιχνίδι. Έκρινε, στο πούμε, κάτι. Λοιπόν, είχαμε βέβαια και την μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού στο Αγρίνιο με 1-4. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος άνοιξε το σκορ με τον Φορτούνη, ισοφαρίστηκε με αυτόν τον γκολ του Έγχελς. Ξαναβρήκε το προβάδισμα πάλι με γκολ του Φορτούνη από ωραία κίνηση του Ανσάρι Φάρντ και μετά ήρθαν και άλλα δύο γκολ από τον Ανσάρι Φάρντ, προσωπική ενέργεια, και τον Τζούρτζεβιτς, ο οποίος αρχίζει σιγά σιγά και βρίσκεται. Σημαντικό αυτό το Ολυμπιακό, βέβαια. Αν το παρακολούθησες το παιχνίδι, ναι, ναι, μπορείς να μας πεις δύο λόγια, ξέρω εγώ, για το πώς το είδες. Κοίταξε, ήταν καταρχάς για ένα ακόμη παιχνίδι ο Ολυμπιακός δέχτηκε γκολ. Και αυτό έχει προβληματίσει πολύ τους ανθρώπους του Ολυμπιακού. Απολαύσεις άμυνας και όλα, νομίζω. Ναι, πάλι αυτό γκολ του Έγχελς. Ναι. Έχει προβληματίσει αρκετά τους ανθρώπους του Ολυμπιακού. Αλλά ουσιαστικά καθοριστική στιγμή στο παιχνίδι ήταν η είσοδος του Οφόε, ο οποίος μπήκε με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή ο Ολυμπιακός είχε το γκολ με το Φορτούνι, αλλά ουσιαστικά άλλες μεγάλες ευκαιρίες δεν είχε κάνει. Μπήκε ο Φόε, ο οποίος αργότερα αποκαλύφθηκε ότι είχε και πυρετό κιόλας, γι' αυτό δεν ξεκίνησε, αλλά ήθελε να είναι στην αποστολή. Και εκεί ουσιαστικά ξεκλείδωσε λίγο τον Ολυμπιακό δημιουργικά. Γιατί έκανε την πολύ ωραία πάσα για τον Ανσάρι Φάρντ, ο οποίος έκανε την προσωπική ενέργεια και έδωσε έτοιμο γκολ στο Φορτούνι. Και γενικότερα ήταν πιο δραστήριος ο Ολυμπιακός με την είσοδο του Οφόε. Και μετά, όταν ήρθε και το 1-3 από λάθος εκείνο του Μόρα, ένα λάθος γύρισμα στον Κυριακή. Το παρακολούθησε στη φάση. Ναι, ναι. Εντάξει, μετά έγινε όλα πιο απλά για τον Ολυμπιακό. Είχε μια μεγάλη ευκαιρία ο Πανατολικός. Μια εξεπαφής απόκριση του πρωτός, συνέχεια ένα σουτ στο δοκάρι του Πανατολικού στην ίδια φάση. Αλλά μετά ήρθε και το τέταρτο γκολ. Δηλαδή από εκεί και μετά σχετικά άνετα ήρθε η νίκη για τον Ολυμπιακό. Ήταν σημαντική νίκη για τον Ολυμπιακό, γιατί είναι μια δύσκολη έδρα το Αγρίνιο. Παρά το γεγονός ότι ο Πανατολικός φέτος δεν είναι όσο δυνατός περιμέναμε. Πολύ σημαντική νίκη. Αυτό ήθελα να πω και εγώ. Ότι πήρε μια νίκη σε μια πολύ δύσκολη έδρα. Και μάλιστα και με βάση το σκορ, εύκολα φαίνεται. Έτσι, με βάση το σκορ. Ναι, και βέβαια ήταν η πέμπτη συνεχόμενη νίκη για τον Ολυμπιακό. Ακριβώς. Μετά την ήττα του στον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, δεν έχει χάσει βαθμούς. Τον αφύπνισε αυτή η ουσιαστικά. Κοίταξε, γενικότερα είχε εύκολο πρόγραμμα ο Ολυμπιακός μετά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Είχαν τελειώσει τα ντέρμπι, θυμάσαι που το λέγαμε. Ναι. Λέγαμε ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να κάνει το 6-6 μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου.
για να μπορέσει να βελτιώσει την βαθμολογική του θέση. Και τώρα έχει νικήσει απανοτά Πλατανιά Λεβαδιακό που είχε τα παιχνίδια αυτά στο Καραϊσκάκι, έξω την Κέρκυρα. Τον Απόλλωνα πάλι δύσκολα μέσα, ναι. Τον νίκησε μέσα και τώρα η νίκη στο Αγρίνιο. Τελευταία αγωνιστική παίζει με τα Γιάννενα στο Καραϊσκάκι και θέλει να κάνει την έκτη του σερή νίκη. Θα είναι δύσκολο παιχνίδι, έτσι. Σίγουρα θα είναι δύσκολο παιχνίδι. Αν και τα Γιάννενα, ήθελα να πω το απίστευτο, με τα Γιάννενα που το είδα, έχουν κάνει τέσσερις συνεχόμενες ισοπαλίες, τα τελευταία παιχνίδια τέσσερις ισοπαλίες και τα τέσσερα με ένα-ένα. Τέσσερα αποτελέσματα με ένα-ένα. Τώρα δηλαδή, με τη Λαμία έφερε ένα. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή οι οπαδοί πραγματικά πρέπει να είναι πολύ εμπεχουτευμένοι. Δηλαδή, εντάξει, και οι ισοπαλίες που είναι άσχημο για μια ομάδα, γιατί δεν ανεβαίνει βαθμολογικά πολύ, αλλά και ένα-ένα. Δηλαδή, αν έκανα μια πρόβλεψη, θα μπορούσα να πω ένα-ένα στο Καραϊσκάκης, έτσι. Θα δούμε, θα σπάσει αυτό. Ναι, εντάξει, σχηματικά. Τα Γιάννενα είναι ακριβώς στη μέση της βαθμολογίας. 8η θέση με 17 βαθμούς, όσους έχει και η Λάρισα, η οποία ανεβαίνει, και η Ξάνθη. Η Λάρισα έχει βρεθεί 7η, νομίζω. Από εκεί που ήταν από τις τελευταίες θέσεις με ένα. Στο 90 κάτι. Κοίταξε, πάντα σκοράρει. Πήρε μια μεγάλη νίκη με την Ξάνθη αυτή την αγωνιστική, για να πούμε έτσι και λίγο τα άλλα παιχνίδια. Και από εκεί που πάλευε στις τελευταίες θέσεις στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, τώρα έχει ανέβει αισθητά. Ό,τι συμβαίνει και με τον Αστέρα, το ίδιο ακριβώς. Ναι, ο οποίος συνέχισε την εξαιρετική του πορεία στις τελευταίες αγωνιστικές. Νίκησε 1-3 τον Απόλλωνα. Και αποτελεί παρελθόν, να προσθέσω, ο Βούλιτς. Ο προπονητής του Απόλλωνα διάβασα και μεγάλη μου εντύπωση είναι αυτό που λέμε: δεν υπάρχει υπομονή. Δηλαδή, νομίζω δύο παιχνίδια έκατσε, τρία. Ξεκίνησε ο Άκης Μάτζιος τη χρονιά, ναι. Απολύθηκε, ήρθε ο Βούλιτς. Δύο-τρία παιχνίδια, ό,τι είναι και στη Λάρισα. Τρεις προπονητές θα είναι ο επόμενος. Ξεκίνησε ο Πάους, νομίζω λεγότανε. Ο Πάους, ναι. Τον έδιωξαν, εντάξει, γιατί δεν θεωρούσαν ότι δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Μετά ήρθε ο Ματάισεν, δύο παιχνίδια. Και τώρα είναι ο Φιντάνης, ο οποίος, αν είδες, πρέπει να τσακώθηκε στον αγώνα με τον Κούγια. Είδα ένα βίντεο που. Εντάξει, ναι. Εκεί με τον Κούγια ζουν στιγμές απειρού κάλτου γενικότερα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, είχαμε μια σημαντική νίκη για τον Ατρόμητο επί του Λεβαδιακού. Ο Λεβαδιακός, ο οποίος ξεκίνησε πολύ καλά το πρωτάθλημα, αλλά κατρακυλάει συνεχώς. Έχει πέσει το 10η θέση, 15 βαθμούς έχει. Ο Ατρόμητος συνεχίζει τη σταθερή του πορεία, 27 βαθμούς στην τρίτη θέση ανέβηκε. Αν νικήσει η ΑΕΚ, που λογικά θα νικήσει, έχει την ευκαιρία να πάει πρώτη και ο Ατρόμητος θα πέσει στην τέταρτη θέση. Θα σου ρωτήσω αν είναι ακόμα ανοιγκό στο Λεβαδιακό, γιατί δεν τον είδα στις δηλώσεις. Συνεχίζει τον πάγκο, γνωρίζεις. Δεν έχω διαβάσει ότι έχει φύγει, δεν ξέρω τώρα αν μου έχει διαφύγει. Πάντως έλυσε συμβόλαιό του ο Μπραντάο, διάβασα σήμερα. Αυτό είναι ένα πλήγμα, γιατί ήταν ένα μεγάλο όνομα, ναι, για την Super League. Βέβαια στα 37 του μένα, αλλά ήταν μεγάλο όνομα. Ναι. Είχε βάλει κάποια γκολ, δεν ξέρω για ποιο λόγο λύθηκε το συμβόλαιό του. Λοιπόν, και είχαμε και την νίκη του Πανιωνίου επί του Πλατανιά, ένα παιχνίδι που το περιγράψατε εσείς για τον STV. Ακριβώς, με τον Στάθη Σαμίδη. Ήταν η δύσκολη νίκη για τον Πανιωνίο τελικά, όπως είναι τελικό 2-1. Ναι, ο Πανιωνίος δεν ήταν καλός, δεν παρουσίασε καλή εικόνα και στο πρώτο μήχρονο είχαμε φάσεις και για τις δύο ομάδες. Βασικά παρουσιάζει και πολύ καλός Πλατανιάς. Μας ευθυνδίαζε, δηλαδή, με δεδομένο ότι ήταν τελευταίος και ο τρόπος που έπαιξε ήταν επικίνδυνος, επικίνδυνη ομάδα. Εντάξει, έκανε το 1-0 ο Πανιώνιος, προηγήθηκε. Μετά στο δεύτερο ημίχρονο, αφού δεν έβαζε το δεύτερο γκολ που θα κλείδωνε το παιχνίδι, έβαλε ένα πολύ όμορφο γκολ Πλατανιάς με απευθείας φάουλ του Σικουλού, ο οποίος είχε ακουστεί για την ΑΕΚ, μάλιστα. Είναι έχει κάνει καλά παιχνίδια. Πραγματικά πολύ ωραίο γκολ. Εκεί ξέρω ουσιαστικά τον Πανιώνιο, θα λέγαμε. Αλλά βρήκε το δεύτερο γκολ που έψαχνε με ένα λάθος του τραφυλάκα του Πλατανιά, του Κοκαλά, ο οποίος πήγε να μπλοκάρει σε δεύτερο μου την μπάλα. Και τον πρόλαβε έτσι ο Μπαρανά, νομίζω, ο οποίος έκανε την προβολή από κοντά και έκανε το 2-1. Πήρε την νίκη ο Πανιώνιος. Το απογοητευτικό ήταν ότι δεν είχε πολύ κόσμο. Και αυτό, ναι, είναι, αυτό σχολιάστηκε. Μας κάνει ναι, σίγουρα θα σχολιάσει, γιατί ο Πανιώνιος προερχόταν από μεγάλο διπλό του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Και περίμενες ότι θα μαζευτεί κόσμο. Ήταν και μια ώρα ποδοσφαιρική, εντάξει, 5 και 4. Εντάξει, δεν ήταν κάποια ώρα. Κοίταξε, είχαν πάει αρκετοί Πανιώνιοι στο Λαύριο που έπαιζε η ομάδα μπάσκετ, ναι, ναι, ναι. Και δεν είχε κόσμο ούτε και το βόλεϊ γυναικών. Και προκάλεσε εντύπωση, γιατί. Που θα καλοκάθαν γεμάτος με την ΑΕΚ. Έπαιζε με την ΑΕΚ και σίγουρα. Μόνο και μόνο το όνομα του αντιπάλου θα προσέλκυε ειδικά τους Πάνθυρες. Το σχολίασε και η προγόντρια η Μαρία Καλαρά ότι ήταν ένα ήσυχο γήπεδο και τη χτύπησε πολύ άσχημα. Ναι, 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 σίγουρα, ναι. Και είπε κάποια στιγμή ότι παρασυρθήκαμε και από την ησυχία του γήπεδου και χαλαρώσαμε. Το είδε τι δηλώσει, ναι, ναι. Είχαν πάει δηλαδή κάποια στιγμή τρία άτομα και φωνάζανε στο γήπεδο. Το είδα, ναι. Εντάξει. Αλλά δεν είχε κόσμο ούτε στο ποδόσφαιρο. Αυτό αναφέρεται στου Πάνθυρε, δηλαδή ο πόλο ο κόσμο δεν υπήρχε, ήταν πολύ λίγοι.
Δυστυχώς. Εντάξει, χρειάζεται ο Πανιόνιος στον κόσμο του, είναι η μεγαλύτερη του δύναμη. Να πούμε ότι και το βόλεϊ το έκανε σε σπικάζε εσύ. Ναι, το Σάββατο το απόγευμα. Από το LSTV, να το προσθέσουμε αυτό. Ναι, είχε προηγηθεί ο Πανιόνιος. Ήταν ένα μεγάλο παιχνίδι για τον Πανιόνιο καταρχάς. Προηγήθηκε με 2-0 σετ. Λέγαμε ότι είναι πολύ κοντά σε μια μεγάλη νίκη επί ενός σπουδαίου αντιπάλου της ΑΕΚ που είναι ένα από τα φαβορί για την άνοδο στην Pre-League. Από την Pre-League, μάλλον στην Α1 γυναικών. Αλλά η ΑΕΚ έκανε τη μεγάλη ανατροπή, πήρε τα 3 επόμενα σετ και νίκησε στο tie break τον Πανιόνιο. Λοιπόν, τώρα είπαμε, αυτά ήταν τα παιχνίδια της 14ης αγωνιστικής. Η ΑΕΚ στο ημίχρονο είναι 2-0, νικάει την Κέρκυρα. Τώρα έχουμε μία ακόμη αγωνιστική, η οποία θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο το επόμενο, 16 και 17 και Δευτέρα, 18-12, Σαββατοκύριακο δεύτερο. Και μετά έχουμε πάλι από το νέο χρόνο πρωτάθλημα. Ναι, από ό,τι είδα, 6 Ιανουαρίου είναι η επόμενη. 6 Ιανουαρίου, Η πρώτη αγωνιστική του δεύτερου γύρου. Λοιπόν, τα παιχνίδια της επόμενης αγωνιστικής της τελευταίας του πρώτου γύρου είναι Κέρκυρα Ατρόμητος, ΑΕΚ Απόλλων Σμύρνης, Πλατανιάς ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός Παγιάννενα, Αστέρας Τρίπολης Πανετολικός, Λαμία Λάρισα, Ξάνθη Παναθηναϊκός και Λεβαδιακός Πανιόνιος. Ο Παναθηναϊκός έχει πάλι δύσκολη αποστολή. Πολύ δύσκολη όπως στη Ξάνθη. Και δεύτερο συνεχόμενο δεύτερο παιχνίδι. Ακριβώς. Βέβαια, η Ξάνθη είναι μια δύσκολη έδρα που παραδοσιακά δυσκολεύει, ειδικά τον Παναθηναϊκό. Αλλά φέτος δεν είναι πολύ καλή η Ξάνθη. Δηλαδή, τελευταία έχει τρία, νομίζω, επιτυχή αποτελέσματα. Δύο και ισοπαλία, νομίζω. Δηλαδή, μετά από τη νίκη από τον Πανιωνίου με 2-0, στην έντια μετά έχει κάνει άσχημα αποτελέσματα. Έχει κατρακυλήσει η Ξάνθη στην βαθμολογία. Ναι, δεν έχει ξεκινήσει καλά. Πιλουτσέσκο, το πούμε, που πήγαινε πολύ καλά. Ναι, ναι. Αλλά παραμένει δύσκολο παιχνίδι από το βλήμα του Παναθηναϊκού. Θα κληθεί να κάνει το πρώτο διπλό εκτός. Δεν έχει κάνει, δεν έχει κάνει ακόμα διπλό το διπλό. Ναι. Κοίταξε, ο Παναθηναϊκός τώρα περισσότερο κοιτάει προς τα κάτω παρά προς τα πάνω. Είναι το κάθε μάτς τελικός. Αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί έχει 15 βαθμούς, έχει ξεκινήσει και με το μείον 2. Και είναι 4 πάνω από την επικίνδυνη ζώνη. Ακριβώς. Όσο έχει ο Λεβαδιακός, Θα δούμε ποια θα είναι λοιπόν η συνέχεια. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός είναι πρώτος αυτή τη στιγμή. Αν νικήσει η ΑΕΚ, που λογικά θα νικήσει, πάει αυτή πάλι πρώτη με 30 βαθμούς. Ο Ολυμπιακός έχει 29, ο ΠΑΟΚ έχει 28. Ένα βαθμό διαφορά η μία ομάδα μετά την άλλη στην πρώτη τριάδα. Στην πρώτη τετράδα μάλλον, γιατί και ο Ατρόμητος υπάρχει που έχει 27. Και ο Πανιόνιος συμπληρώνει την πεντάδα, έχει 22. Αλλά υπάρχει και ο Αστέρας που έχει ανέβει και είναι στους 21. Η Λάρισα, τα Γιάννενα πιο κάτω. Νομίζω ότι θα έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα και στη διάρκεια του δεύτερου γύρου. Σίγουρα. Λοιπόν, επειδή πάμε πολλά, πάμε να πάρουμε μια ανάσα και πάμε λίγο για εξωτερικό. We'll be right back.
Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα με τον Διονύση Παρέα. Είπαμε τα της Super League. Πάμε λίγο να δούμε και τι έγινε στο εξωτερικό. Ξεκινώντας από την Αγγλία, όπου είχαμε ένα πολύ σπουδαίο ντέρμπι. Ντέρμπι μεταξύ δύο συμπολιτισσών, της Manchester United και της Manchester City. Αλλά ήταν και πολύ σημαντικό, γιατί ήταν ουσιαστικά είναι οι δύο πρώτες ομάδες του βαθμολογικού πίνακα. Πριν ξεκινήσει το παιχνίδι ήταν η διαφορά τους 8 βαθμοί. Η United ήθελε πάση θυσία τη νίκη για να τη μειώσει τους 5, αλλά η City πήρε το διπλό. Ναι. Και ουσιαστικά είναι ασταμάτητη η φετινή City, το πιστοποίησε για ακόμη μια φορά. Έκανε και ρεκόρ κιόλας, που κατήχει τότε να με τις 14 σερί νίκες. Νίκες. Και άμα κάνει και την επόμενη αγωνιστική νίκη, πες με τις Γουόνση νομίζω, θα το σπάσει και το ρεκόρ, έτσι, το σοφάρισε τώρα. Εντάξει, εμείς ναι. Το Μουρίνιο, να πούμε λίγο για το παιχνίδι, ότι παρόλο που το ήθελε ίσως και πιο πολύ, όπως λες, εννοείται πάση θυσία για να μην ξεφύγει η διαφορά, δεν μπήκε καλά. Δηλαδή, περίμενε τη City να κάνει το παιχνίδι. Ήταν φανερό αυτό. Δεν το περιμέναμε αυτό. Γιατί η United, όταν έπαιξε άλλο είδους παιχνιδιού, συγγνώμη, δηλαδή που πιο πολύ με κατοχή και με επιθετικότητα, δηλαδή, ήταν πιο ωραίο και το παιχνίδι. Και ξέρει αυτό το παιχνίδι, δηλαδή, να παίζει καλύτερα και έχει φθάνοντα να σκοράρει. Και σκόραρε, έτσι. Τη φοβήθηκε ο Μουρίνιο τη City. Φοβήθηκε ότι είναι σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση. Φοβήθηκε τι 4 και τι 5 που είχε βάλει πριν από λίγο καιρό. Ναι. Και προτίμησε να έχει έτσι μια πιο συντηρητική προσέγγιση. Βέβαια, μετά που δέχτηκε τον γκολ από τον Σίλβα, αναγκάστηκε να βγει. Και έβαλε και τον γκολ, σοφάρισε. Ναι. Ναι. Και ήταν και το σημείο του παιχνιδιού το πιο ωραίο, δηλαδή. Ακριβώς, το πιο ωραίο, ναι. Πάνω κάτω η μπάλα εκεί, ναι. Την περίοδο. Ναι, εκεί που σοφάρισε ο Ράσφορντ. Αλλά η City βρήκε τον τρόπο και έβαλε και το δεύτερο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο με τον Οταμέντι. Αλλά και τα δύο γκολ της City ήταν από αδράνεια της άμυνας της United. Ήταν ουσιαστικά πανομοιότυπα. Ναι, ναι. Το ένα γκολ ήταν από λάθος διώξιμο του Λουκάκου πάνω στον. Καλά, ήταν τραγικό διώξιμο. Τραγικό. Έτσι, ναι. Και νομίζω είναι τραγικός και ο ίδιος, γιατί στο 83 χάνει ανεπανάληπτο ατέτ. Δηλαδή, νομίζω ο Ράσφορντ του κάνει μια κάθετη, είναι από το 1.5 μέτρο από τον Έντερσον. Τη στέλνει πάνω στον αμφύλακα και συνέχεια αποστέλνει τη σωμάτα η μπάλα, τη στέλνει και εκείνο πάνω στον αμφύλακα. Δηλαδή, είχε δύο ευκαιρίες να κάνει σοφάριση. Ήταν μια εντυπωσιακή διπλή απόκριση του Έντερσον. Βέβαια, ήταν περισσότερο ενστικτόδης. Ναι, εντάξει, πήγαν πάνω. Δεν ήταν σαν τον Ντεχέα την προηγούμενη εβδομάδα, όχι, ο οποίος που έκανε κάτι. Ναι, ναι, πλεζόν. Ναι, ναι. Εντάξει, σαν τον Spider-Man, ξέρω, είχε απλωθεί εκεί και έκανε αποκρούσεις. Ήταν πιο πολύ πηγαίνουν πάνω του, αλλά ήταν μια. Ίσως να ήταν ακόμη πιο σημαντική απόκρουση από αυτή την τεχεία, βαθμολογικά σίγουρα. Ίσως να κρίνει περισσότερο από αυτή την τεχεία το μέλλον. Σαφώς, ναι. Πιθανόν και τον τίτλο. Στο συν 11 είναι πολύ δύσκολο να. Πού μπορείς να βρεις 5 ήττες που μπορεί να κάνεις, δηλαδή είναι δύσκολο έτσι όπως πάει. Αν και πάντα λέμε ότι η Premier League είναι απρόβλεπτο πρωτάθλημα τελείως. Ναι, αλλά όντως όλοι αυτό αναρωτιούνται πού θα κάνει η City τόσες πολλές ήττες και βέβαια προϋποθέτει αυτό να κάνουν και άλλοι νίκες, έτσι. Δεν είναι, δεν είναι δηλαδή, εύκολο. Και η United και η Chelsea και η Arsenal και η Liverpool δεν έχουν δείξει και το πιο σταθερό πρόσωπο. Εντάξει, νομίζω ότι οι υπόλοιπες ομάδες είναι απομακρυσμένες από τη United και τη City. Ναι. Δεν πιστεύω ότι. City σίγουρα. Ναι, City σίγουρα, εντάξει, δεν το ζητώ. Δεν έχουν δείξει τόσο σοβαρότητα δηλαδή όσο η United, νομίζω. Κοίταξε, τώρα η City αύξησε τη διαφορά της στους 11 από τη United και από την Chelsea είναι στους 14, φαντάσου. Δεν το συζητάμε από Arsenal που είναι στους 16 και από Liverpool που είναι στους 16 και από Arsenal που είναι στους 17. Η Arsenal γκέλαρε πάλι, επειδή τον παρακολούθησε το παιχνίδι, έχανε από την Bournemouth, νομίζω. Η Arsenal έφερε ισοπαλία με τη Southampton. Α, Southampton, ναι. Και αργά, στο 83, και έχει περάσει ο αλλαγή ο Ζηρού. Για άλλη μια φορά έβγαλε τα κάστανα τη φωτιά, οπότε πέρα αλλαγή αυτός παίχτης, πάντα σκοράρει. Ναι. Και δεν καταλαβαίνω ότι τον έκανε και πρώτη αλλαγή, τον έκανε δεύτερη, έβαλε το Βέλμπεκ πρώτη αλλαγή. Ξέρω.
Και η Λίβερπουλ γκέλαρε στο ντέρμπι της πόλης του Μερσισάιντ. Αυτό και ήταν άδικο, θεωρώ. Ναι. Πρώτη φορά πέρασε η Everton την μπάλα από τη σέντρα και είδε και αυτό το χαζό πέναντι, κατά τη γνώμη μου, από τον Λόφρεν. Με το Ρούνεϊ, έτσι το σκόρ. Ναι. Ο Σαλάχ άνοιξε το σκορ. Για άλλη μια φορά ο Σαλάχ. Εντάξει, έχει νομίζω σκοράρει ακατάπαυστα αυτή την σεζόν. Κάπου έχει 19 γκολ, νομίζω, στα 25 παιχνίδια. Κάπου, είναι χρονιά του και διάβασα ότι πήρε και το βραβείο του καλύτερου Αφρικανού. Απόλυτο δίκαιο, ναι. Το 2017, απόλυτα δίκαια. Λοιπόν, ήθελα να πω για τον ντέρμπι του Μάντσεστερ ότι διάβασα στην. Ήταν ένα δημοσίευμα που το έβγαλε η Telegraph. Ότι έγινε ένας κακός χαμός στα αποδυτήρια. Ναι, το διάβασα και εγώ. Ναι. Πήγε ο Μουρίνιο στα αποδυτήρια της City να τους πει να χαμηλώσουν τη μουσική. Ακριβώς, να ηρεμήσουν τα πανηγύρια. Ναι, για να δείξουν σεβασμό στον αντίπαλο και δέχτηκε μπουκάλι με νερό. Με νερό ή γάλα, κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο έγραφε η Telegraph. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο ισχύουν, αλλά δεν δυσκολευόμαστε να το πιστέψουμε. Και μετά, ναι, ακριβώς. Μετά το πήραν χαμπάρι και παίξει United, πήγαν εκείνοι και έγινε ένας χαμός. Μάλιστα, μοραγούσε ο Αρτέτα, ο βοηθός του Γκουαρδιόλα. Ναι. Εντάξει, κοίταξε, για έναν προπονητή με ένα τόσο τεράστιο εγωισμό όπως ο Μουρίνιο, ήταν ένα πολύ μεγάλο πλήγμα αυτό. Σίγουρα. Και από ένα Γκουαρδιόλα που έχουμε ξαναπεί εδώ ότι έχουν μια κόντρα παλιά, που παλιά από την La Liga. Είναι η ήττα που ουσιαστικά αποχαιρετάει με αυτήν η United το πρωτάθλημα. Έρχεται και από την συμπολίτσα τη City. Έρχεται και από τον Γκουαρδιόλα. Ακριβώς. Εντάξει, και είναι η δεύτερη φορά που χάνει στο Old Trafford η United από τον Guardiola. Και πέρσι είχε χάσει. Ναι, πιο δίκαια θα έλεγα. Ναι, ναι. Θα το παιχνίδι. 1-2. Βέβαια, γενικότερα... έχει και τα mind games ο Guardiola, αν διάβασε. Πριν τον αγώνα, δηλαδή έλεγε ότι ο Σίλβα είναι τραυματίας, ο Ένας τραυματίας, τελικά παίξαν όλοι. Και το είχε ηρωνευτεί αυτό ο Μουρίνιο στην δική του συνέντευξη. Ναι. Ήταν η περσινή ήττα της United από τη City, πάλι με το ίδιο σκορ, ήταν η τελευταία στο Old Trafford και ξαναήρθε τώρα η City μετά από 40 παιχνίδια νομίζω, εντός έδρας αίτητη η United, να την νικήσει και πάλι. Λοιπόν, να πούμε ότι έχασε και η Chelsea από τη West Ham και αυτό ήταν μεγάλη έκπληξη. Ναι, σίγουρα. Στο ντέρμπι του Λονδίνου. Και αυτό παρακολούθησε το πρώτο ημίχρονο, πρόλαβα, ναι. Και έμεινε κι άλλο πίσω, εντάξει, από την κορυφή σίγουρα, έμεινε πίσω και από τη United τώρα πλέον. Παρέμεινε μάλλον από το που μεγαλύτερα, από το United 3 βαθμούς πίσω. Η Tottenham είχε κάνει μέτρες εμφανίσεις, νίκησε 5-1 τη Stoke και επέστρεψε σε καλές εμφανίσεις και στο Wembley. Το Newcastle Leicester ήταν ωραίο παιχνίδι, 2-3, άλλη μια ήταν για το Newcastle, η οποία αρχίζει και παραπέει, ήταν ανταγωνιστική στις πρώτες αγωνιστικές. Εντάξει, για το Newcastle έχουν διάφορα θέματα εκεί, κάποια στιγμή θα τα πούμε γιατί μπορούμε να μιλάμε και για ώρες. Λοιπόν, και έχουμε εμβόλυμη αγωνιστική στην Αγγλία. Δεν έχει βέβαια σπουδαία, πολύ σπουδαία παιχνίδια. Θυμίζω ότι η προηγούμενη αγωνιστική είχε δύο μεγάλα ντέρμπι, του Merseyside και του Manchester. Έχουμε αύριο Burnley Stoke, Crystal Palace Watford και Huddersfield Chelsea. Την Τετάρτη Southampton Leicester, Newcastle Everton, Swansea Manchester City, Tottenham Brighton, Manchester Bournemouth, Liverpool West Bromwich και West Ham Arsenal. Ένα ακόμη ντέρμπι Λονδίνου. Το West Ham Arsenal. Εμβόλυμοι, οι Άγγλοι συνεχίζουν ακάθεκτοι όπως είπαμε. Δεν σταματάνε να αγωνίζονται ούτε στις γιορτές. Λοιπόν, πάμε γρήγορα Ισπανία. Εδώ είχαμε και εδώ δύο μεγάλα παιχνίδια. Μπορεί να μην ήταν μεγάλα παραδοσιακά ντέρμπι, αλλά ήταν δύο δύσκολες αποστολές για Ρεάλ και Μπαρτσελώνα. Η Ρεάλ νίκησε 5-0 όμως στη Σεβίλη και μάλιστα τα 5 γκολ και τα 5 ήρθαν στο πρώτο ημίχρονο. Ναι, ακριβώς. 5-0 ή 5-1. 5-0. Ήταν μια. Η καλύτερη παράσταση της ομάδας του Ζιντάν. Τη διέλυσε τη Σεβίλη. Ναι. Και εξήμισε και ο Ρονάλντο. Αυτό σημαντικό είναι. Αλλά νομίζω δύο τέρματα πέτυχε. Ναι, πέτυχε δύο τέρματα. Το ένα με πέναλτι. Λειτουργήσε ευεργετικά η χρυσή μπάλα, η πέμπτη χρυσή μπάλα που πήρε. Γιατί σίγουρα. Ο Ρονάλντο το πάρεται έτσι εντός εισαγωγικών και από τα ατομικά βραβεία. Παρουσίασε και την πέμπτη χρυσή μπάλα στο κοινό του Μπερναμπέου πριν το παιχνίδι, να πούμε. Σε μία ακόμη μεγάλη στιγμή για τον ίδιο. Δεν το περίμενε σχεδόν κανένας αυτό, γιατί η Σεβίλη είναι μια από τις καλύτερες ομάδες φέτος του πρωταθλήματος. Ήταν ανεβασμένη τελευταία, βέβαια. Ανεβασμένη, προερχόταν από διάφορες ανατροπές. Ακριβώς, λέγαμε. Αλλά η Ρεάλ πραγματικά την έκανε σκόνη και φτερό και σε ένα παιχνίδι μάλιστα που είχε πολύ σημαντικές απουσίες η Ρεάλ. Γιατί έλειπε ο Καζεμίρο, έλειπε ο Ράμος, η άμυνα ήταν αποδεκατισμένη. Καρβαχάλ, νομίζω. Έλειπε ο Καρβαχάλ, έλειπε και ο Βαράν, ήταν τραυματίας και ο Μπέιλ, εντάξει, τώρα επιστρέφει πάλι. Και έπαιζε στην άμυνα ο Βαγέχο, ο Ατσράφ, ο δεξιός. Ο Βαγέχο, είναι από την Ακαδημία και οι δύο. Μόνο ο Μαρσέλο ήταν ο βασικός από την τετράδα της άμυνας. Και όμως κατάφερε η Ρεάλ και όχι μόνο δεν δέχτηκε γκολ, αλλά έβαλε και 5. 2 ο Ρονάλντο, 1 ο Κρός. Ο Νάτσο άνοιξε το σκορ. Μια Ρεάλ πραγματικά πολύ
καθηγιστική. Και είχε και η Μπαρτσελόνα δύσκολη έξοδο στο Μαδριγάλ, αλλά νίκησε με 2-0, αφότου η Βιγιαρεάλ έμεινε με 10 παίχτες. Χρειάστηκε να μείνει με 10 παίχτες η Βιγιαρεάλ. Σουάρες και Μέση πάλι έβαλαν τα γκολ. Είναι θετικό για την Μπαρτσελόνα που ξυπνάει σιγά σιγά και ο Σουάρες, γιατί δίνει μια περίοδο ντεφορμαρίσματος. Ναι, έχει μείνει πίσω. Της χρονιάς. Και η Μπέτις, η Ατλέτικο να πούμε ότι νίκησε στην έδρα της Μπέτις με 0-1. Και νίκησε και η Βαλένθια 2-1 τη Θέλτα. Στο δικό του παιχνίδι. Μεγάλο τίπλο αυτό στο... Στην έδρα της Μπέτις λες για τον Ατλέτικο. Ναι, και τα δύο. Και της, η Βαλένθια ανοίξει εντός έδρας. Α, εντός. Ναι. Η Βαλένθια, η οποία προερχόταν από την πρώτη σίτα φέτος του πρωτάθλημα από τη Χετάφε, αλλά επέστρεψε στις νίκες. Και πλέον διατήρησε αυτό το συν 5 η Μπαρτσελόνα από τις δύο κτριές της. Από την Βαλένθια μάλλον, συν 6 από την Ατλέτικο και συν 8 από την Ρεάλ. Και έχουμε στις 23 Δεκεμβρίου προπαραμονή Χριστουγέννων το Real Barcelona. Ακριβώς, ναι. Όπου εκεί στο Μπερναμπέου είναι. Είναι στο Μπερναμπέου. Όπου εκεί η Μπαρτσελόνα μπορεί να πάει με διαφορά 11 βαθμών. Γιατί την επόμενη αγωνιστική αγωνίζεται η Μπαρτσελόνα. Έχουμε αγωνιστική στην Ισπανία, αλλά δεν παίζει η Real, η οποία έχει υποχρεώσει το παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων. Επομένως, μπορεί να πάει και με διψήφια διαφορά η Μπαρτσελόνα. Βέβαια, με τη Real να έχει παιχνίδι λιγότερο. Πολύ μεγάλο παιχνίδι αυτό φυσικά. Το κλασικό. Θα έχουμε την ευκαιρία και σε επόμενη εκπομπή να πούμε και περισσότερα. Ακριβώς. Γι' αυτό. Λοιπόν, να μεταφερθούμε λίγο στην Ιταλία, να δούμε τι είχαμε και εκεί. Λοιπόν, είχαμε το πολύ μεγάλο παιχνίδι φυσικά, Juventus Inter. Το παρακολούθησα, δεν ξέρω. Ναι, το και εγώ το παρακολούθησα. Μόνο στα χαρτιά θα έλεγα ντέρμπι. Δηλαδή, ένα παιχνίδι εντάξει με φάσεις κυρίως του Juventus. Δηλαδή, ναι. Inter δεν νομίζω ότι έκανε καμία τελική. Δύο τελικές έκανε και αυτές στο 70 την πρώτη τελική να έκανε. Δεν έκανε, αλλά έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι ήταν μεγάλο αποτέλεσμα για την Inter. Ναι, σίγουρα. Βέβαια, όταν ο Juventus είχε τόσες τελικές και νομίζω δεν είχε δοθεί και ένα πέναντι για την Inter, νομίζω που πρέπει να ήταν. Ναι. Ήταν ένα χέρι, νομίζω, του Μπενάτια. Όπως έπεφτε ο Μπενάτια, ναι, ναι. Που ήτανε, ναι, νομίζω ότι ήταν πέναλτι και απορώ πως δεν το είδε. Εντάξει, δεν το σφύριξε εκείνη την ώρα. Πως δεν το είδε και στο VAR. Γιατί στην Ιταλία έχουν αυτή τη δυνατότητα. Ήταν μεγάλο αποτέλεσμα για την Ίντερ γιατί τη διατήρησε καταρχάς στην κορυφή. Ναι, σαφώς. Μετά από 16 αγωνιστικές να είναι η Ίντερ στην κορυφή είναι κάτι που ελάχιστοι το περίμεναν. Ακριβώς. Αλλά η Γιουβέντους γενικότερα ήταν η πρωταγωνιστρία του αγώνα. Δηλαδή είχε την υπεροχή, είχε φάσεις πολλές, κυρίως με τον Μάντζουκιτς. Ήταν σε μεγάλη μέρα ο Χαντάνοβιτς για την Ίντερ, ο τερματοφύλακας. Αλλά ήρθε 0-0, δεν είχε γκολ αυτό το ντέρμπι. Είχε πάντως κάποιες συγκινήσεις, αλλά εντάξει, κλασικό ιταλικό ντέρμπι μπορούμε να πούμε ότι ήταν. Αλλά έχει πάρα πολύ δρόμο ακόμη το ιταλικό πρωτάθλημα. Η βαθμολογία, μόνο μια ματιά στη βαθμολογία θα καταλάβετε. Είναι πρώτη Ίντερ με 40, ακολουθεί η Γιουβέντους με 39. Η Νάπολη στραβοπάτησε και αυτή 0-0 με τη Φιωρεντίνα. Ακριβώς. Και μάλλον ανάποδα. Η Νάπολη έχει 39, με συγχωρείτε, η Γιουβέντους έχει 38. Η Γιουβέντους είναι στο μείον 2 από την κορυφή, η Νάπολη είναι στο μείον 1. Και η Ρώμα, η οποία ούτε αυτή νίκησε, όλοι στραβοπατήσαν στην Ιταλία. Πέτυχε έναν τρομερό Σορεντίνο στα 37, αλλά αυτά που έβγαλε δεν υπάρχουν. Ναι. Πρώην τερματοφύλακα τη ΑΕΚ. Ακριβώς, ναι. Και τη Μίλαν να πούμε ότι νίκησε. Πρώτη νίκη του Γκατούζο στον πάγκο. Αχοντική κιόλας, έτσι. 1-1 ήταν το σκορ, έκανε μετά το 2-1. Και πανηγύρισε έξαλα με τους παίχτες. Μάλιστα στο τέλος του αγώνα άρχισε και να ρίχνει έντονη και χιονόπτωση στο Μιλάνο. Άρχισε κινήσει η χιονόπτωση και εντάξει, εκεί. Κοίταξε. Η Μίλαν προερχόταν από εκείνη τη σοπαλία με την Μπενεβέντο, που ήταν η πρώτη τη Μπενεβέντο, ο πρώτο βαθμό. Ήταν στο Europa League από τη Ριέκα. Αδιάφορο μεν. Αλλά μια ήταν. Ναι, σαφώ βέβαια. Καθόλου καλό. Ήρθε λοιπόν έστω και αγχωτικά η πρώτη νίκη της Μίλαν, που είναι πάντως παραμένει πολύ πίσω από τις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στο. Και δυνάμει είναι εκτός Ευρώπης, βέβαια. Ναι, γιατί οι πρώτες τέσσερις πάνε Champions League. Η τέταρτη είναι η Ρώμα με 35 που έχει και παιχνίδι λιγότερο και η Μίλαν έχει 24. Πολύ πίσω. Μην ξεγράψεις πάντως και τη Ρώμα από το κυνήγι του τίτλου, γιατί έχει 35, είναι στο μείον 5 από την κορυφή, αλλά έχει και παιχνίδι λιγότερο. Οπότε. Θα δούμε, νομίζω, πολύ ένα πρωτάθλημα που μπορεί να κρυθεί και την τελευταία αγωνιστική κιόλας. Παρόμοιο του ελληνικού πρωταθλήματος. Έτσι, με ένα βαθμό διαφορά η πρωτοπόρη, ναι, θυμίζει ελληνικό πρωτάθλημα. Να σου κάνω μια ερώτηση. Έχω μια πορεία για το ελληνικό πρωτάθλημα. Επειδή έχω δει και τις δύο περιπτώσεις. Φέτος γίνουν στην Ευρώπη 4-5 ομάδες. Για το ιταλικό, λες. Για το ελληνικό, για το Super League. Για το ελληνικό βγαίνουν έχει αλλάξει κάτι. Σίγουρα, γιατί βλέπω ότι 4 βγαίνουν. Και στο e-score που το έχω κοιτάξει και γενικώ. Από ό,τι φαίνεται, μήπως έχουμε χάσει κάποια θέση στην Ευρώπη και έχει αλλάξει και βγαίνουν οι 4. Δηλαδή είναι τετράδα και δεν είναι πεντάδα. Εντάξει, play-off δεν έχουμε, το ξέρουμε.
Αυτή είναι απορία, είχα, δεν ξέρω, θα το διαπιστώσουμε. Νομίζω όχι, νομίζω παραμένει, ναι, ναι, παραμένει η πρώτη δύο στα προκριματικά του Champions League. Και οι άλλοι τρεις στο Europa. Αλλάζει αυτό από, από τη σεζόν 2019-2020, που ο πρωταθλητής ξεκινάει από το δεύτερο προκριματικό γύρο, νομίζω, ναι, και ο δεύτερος του Champions League, γιατί είμαστε πλέον ως χώρα στην 15η θέση της UEFA, έχουμε, ναι, κατρακυλήσει και θα είναι πιο δύσκολη, δηλαδή, η αποστολή των ελληνικών ομάδων, ακόμη πιο δύσκολη για την πρόκριση. Λοιπόν, επόμενη αγωνιστική στην Ιταλία, από ό,τι βλέπω έτσι μια γρήγορη ματιά, δεν έχουμε το πολύ μεγάλο παιχνίδι. Ιταλικό πρωτάθλημα πάντα πολύ ενδιαφέρον φέτος. Γερμανία, να σου πω την αλήθεια, δεν παρακολούθησα πολύ αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί είχαμε πολύ μεγάλα παιχνίδια στα, ναι, άλλα, ούτε και εγώ, ναι, πρωταθλήματα. Αλλά είχαμε μια νίκη της Bayern στην έδρα της Eintracht με 0-1. Είχαμε το 2-2 της Λειψίας με τη Mainz και έτσι αύξησε κι άλλο τη διαφορά της η Bayern από την Λειψία. Στραβοπάτησε Κισάλ και στραβοπάτησε, τέλος πάντων, ντέρμπι ήταν με την Gladbach. 1-1. Για ακόμη μια φορά η Dortmund όχι απλά δεν νίκησε, αλλά έχασε κιόλας μέσα στην έδρα της κιόλας από τη Βέρντερ. Ακριβώς, ναι. Και αποτέλεσε παρελθόν ο. Νομίζω επιτέλους ο Μπος, επιτέλους. Επιτέλους είπαν οι περισσότεροι οπαδοί της Dortmund, γιατί είχε να νικήσει, έχει να νικήσει από το Σεπτέμβρη η Dortmund. Ναι, φαντάσου, είναι πολύ καιρός. Ναι. Ήταν τελικός αυτός για τον Μπος, ο οποίος δεν μπορώ να καταλάβω όποτε τον έβλεπα. Δηλαδή έτρωγε γκολ, ειδικά με τη Real το παιχνίδι που παρακολούθησα στο Champions League. Το, ναι, ναι, 3-2. Το παρακολούθησα κι εγώ. Ναι, δηλαδή δέχεται δύο γκολ συνεχόμενα, α το πούμε. Και το βλέπεις να κάθεται χαλαρό στον πάγκο. Ό,τι έκανε και στη Γερμανία. Ήταν άλλο τύπο προπονητή, ρε παιδί μου. Έβλεπε τον Σιντάν, ο οποίος κυνηγάει και ήταν και όρθιος κινητή οδηγίες. Δηλαδή, ο οποίος θα μπορούσε να καθόταν και να έχει τελειώσει το παιχνίδι στο 2-0. Να μην τον ενδιαφέρει τόσο να δίνει οδηγίες. Πολύ light προπονητής. Το έχω ξαναπεί αυτό εγώ στην εκπομπή μου. Θεωρούσα εγώ. Είναι ως ένα σημείο ανεξήγητο αυτό που συμβαίνει φέτος στην Dortmund. Γιατί δεν είναι να πεις ότι από το ξεκίνημα της σεζόν είναι έτσι με τον Μπος. Από ένα σημείο και μετά. Ναι. Εξαιρετικά. Εξαιρετικά, ναι, βέβαια. Αφού μέχρι σημείο που τη λέγανε διεκδικήτρια του τίτλου στη Γερμανία και υπήρχαν συζητήσεις. Ναι, ναι. Ήταν μπροστά, μέχρι και 5 βαθμούς έφτασε, ναι, αυτή, ναι, ναι, η Bayern διαφορά. Και υπήρχαν και συζητήσεις μήπως ήρθε η ώρα να το πάρει πάλι η Dortmund, να επιστρέψει στην κατάξυση των πρωταθλημάτων. Ξέρω τι άλλαξε. Και μετά ξαφνικά λες και γύρισε κάποιος τον διακόπτη. Και έχει να νικήσει από 30 Σεπτεμβρίου, νομίζω, η Dortmund σε όλες τις διοργανώσεις. Και πάλι καλά που βγήκε και η Europa, έχοντας μόλις 2 βαθμούς βγήκε η Europa. Ναι. Στον ομιλό της στο Champions League. Νίκησε, πήρε μεγάλη νίκη, βέβαια, η Werder, για να ξεκολλήσει από τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας. Είχαμε ένα απίστευτο παιχνίδι στο Κολονία Φράιμπουργκ, αυτό που είπαμε προηγουμένως ότι ρίξηθηκε υπό χιονόπτωση. Ναι. Προηγήθηκε 3-0 η Κολονία και το γύρισε, και το γύρισε Φράιμπουργκ, 3-4. Ναι. 3-4. Απίστευτα τα γερμανικά παιχνίδια. Είναι απίστευτα πράγματα φέτος στη Bundesliga. Θυμίζω και το 4-4 Dortmund Schalke. Ιστορικό αυτό, ναι, ναι. Το 4-0. Ο νέος προπονητής Dortmund μέχρι το τέλος της χρονιάς είναι ο πρώην προπονητής της Κολονίας. Ο Στίγκερ, ναι, ναι. Που πέρσι είχε οδηγήσει την Κολονία σε μια πολύ επιτυχημένη χρονιά και την έβγαλε, βέβαια, και η Europa. Φέτος δεν πήγαινε καλά. Ήταν η τελευταία η Κολονία, νομίζω, με όλους 4 βαθμούς. Στην Ευρώπη, βέβαια, στο Παρατσάκ. Δεν πέρασε, νομίζω. Ναι, φέτος παραλίγο είχε πολύ κακή πορεία. Ναι, πολύ κακή. Παραλίγο είναι να πέρασε. Κολλημένη στην τελευταία θέση στην Bundesliga. Ναι, ναι. Έχει μόλις 3 βαθμούς και γι' αυτό και απομακρύνθηκε κιόλας. Και η Bayern πλέον έχει αυξήσει τη διαφορά της 8 βαθμούς από τη δεύτερη Λειψία και είναι φυσικά το ακλόντο φαβορί για την κατάκτηση ενός ακόμη πρωταθλήματος. Θα είναι το 6ο συνεχόμενο, αν δεν κάνω λάθος. 13, 14, 15, 16 και αυτά είναι. Το 6ο συνεχόμενο. Θα γίνει πάντως σφαγή για τις θέσεις που οδηγούν Ευρώπη. Τετράδα, δηλαδή η Λειψία, η Σάλκε, η Gladbach, η Leverkusen που και αυτή ανεβαίνει, η Hoffenheim μέσα στο παιχνίδι, η Dortmund πάντα, Eintracht. Λοιπόν, και να ολοκληρώσουμε και με το 5ο μεγάλο πρωτάθλημα, την Γαλλία. Είχαμε πει ότι την προηγούμενη αγωνιστική είχαμε την μεγάλη έκπληξη που η Στρασμπούρ νίκησε. Την πρώτη ήταν τη Μπάρι, ναι, ακριβώς. Αλλά επέστρεψε η Παρί στις νίκες. Επικράτησε τη Λίλ με 3-1. Η Λίλ εδώ και κάποιες εβδομάδες χωρίς τον Μπιέλσα. Ναι, ναι, το έχουμε πει αυτό. Ναι. Ευτυχώς. Ναι. 3-1 λοιπόν η Παρί την Λίλ. Νίκη και για την Μονακό. 3-2 την Τρουά. Η Λιόν, η οποία είναι εξαιρετική φέτος, τηρουμένων και των αναλογιών βέβαια, νίκησε την έδρα της Αμιάν με 2-1. Μαρσέιγ Σεντετιέν 3-0 στο μεγάλο παιχνίδι της αγωνιστικής. Νίκησε κινής που δεν κάνει χρονιά όπως πέρσι, φέτος στην Γαλλία. Και η Στρασμπούρ συνεχίζει το χαβά της, νίκησε την Παρί, νίκησε και την Μπορντό τώρα. Ναι, δεύτερη έχουμε νίκη, ναι. Ναι, αλλά βέβαια η Παρί έχει αυτή τη διαφορά των 9 βαθμών από την δεύτερη Λιόν
και την Μονακό και την Μαρσέιγ ισοβαθμούν στους 35 βαθμούς τρεις ομάδες στην Γαλλία. Λιόν, Μονακό, Μαρσέιγ. Ανάμεσά τους θα παιχτούν οι θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη. Υπάρχει και η Νάντ του Ρανιέρη που κάνει και αυτή. Ναι, μην την ξεχνάμε την Νάντ. Πολύ καλή πορεία. Ναι, ναι. Ναι. Κοντά στην Ευρώπη. Λοιπόν, λίγο πριν κλείσουμε για το πρώτο μέρος, για να φύγεις κι εσύ, θέλω να πούμε δύο πράγματα. Τις κληρώσεις των ευρωπαϊκών κυπέλων θα πούμε αναλυτικά μετά, όταν θα μείνω εγώ εδώ πέρα μόνος μου μέχρι το κλείσιμο της εκπομπής. Αλλά να πούμε λίγο γενικότερα πράγματα και να πούμε και λίγο για Ευρωλίγκα. Λοιπόν, είχαμε σήμερα το μεσημέρι την κλήρωση τόσο του Champions League όσο και του Europa League. Η ΑΕΚ έμαθε τον αντίπαλό της, είναι η Δυναμό Κιέβου. Θα πούμε αναλυτικά. Δηλαδή κλήρωση, συνέχεια. Αυτό είπα και εγώ, σαν πρώτο σχόλιο. Σοβαρή ομάδα Δυναμό Κιέβου. Ναι. Σε σχέση με άλλες, νομίζω βατή κλήρωση, σίγουρα. Απέφυγε σίγουρα πολύ χειρότερους αντιπάλους. Θα μπορούσε να κληρωθεί με πολύ χειρότερους αντιπάλους. Ακριβώς, μεγαθύρια, ναι, ναι. Θα είναι δύσκολη η αποστολή της, γιατί είναι και ένα δύσκολο ταξίδι στο Κίεβο. Ναι. Είναι γενικότερα Δυναμό, είναι μια ομάδα που έχει τη δική της ιστορία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Έχει, δεν είναι πλέον έκτημα για βέβαια, έτσι. Ότι θα έχει αγωνιστική απραξία η Δυναμό. Ναι. Δεν έχει πρωτάθλημα και ξεκινάει αμέσως μετά το πρώτο παιχνίδι που θα γίνει στο ΆΚΑ. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα, γιατί δεν θα έχει πολλά παιχνίδια στα πόδια της. Και επίσης έχει φύγει το μεγάλο αστέρι ο Ερεμολέγκο, που ήταν πολλά χρόνια, είναι στην Ντόρτμουντ πλέον. Ναι. Έχει άλλο ρόστερ βέβαια. Να προσθέσω τώρα ότι η ΑΕΚ έχει κάνει 3-0. Η σκοράρει και ο Παναγιώτης. 3-0 πήγε. Ναι, ναι. Αυτό ήθελα να πω. Εντάξει, κλειδώνει την νίκη ουσιαστικά η ΑΕΚ με την Κέρκυρα. Λοιπόν, η κλήρωση Champions League όμως πρώτα μας έβγαλε. Καταρχάς, μας έβγαλε 8 ενδιαφέροντα παιχνίδια, έτσι κι αλλιώς ήταν παιχνίδια με μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά μας έβγαλε δύο πολύ σπουδαίες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Και τρία θα έλεγα εγώ. Ναι. Αναφερόμαστε στο Real Madrid Paris Saint-Germain και στο Chelsea Barcelona. Εσύ λες και το Juventus Tottenham. Ναι, ναι. Θεωρώ φυσικά ότι είναι πολύ ωραίο παιχνίδι. Γι' αυτό με ενδιαφέρουν και για μένα φαβορεί είναι Tottenham. Λοιπόν, να πούμε αναλυτικότερα τα ζευγάρια. Juventus Tottenham, Βασιλεία Manchester City, Porto Liverpool, Sevilla Manchester United, Real Madrid Paris Saint-Germain, Σαχτάρ Ντόνετσκ Ρώμα, Chelsea Barcelona και Bayern Μονάχου Μπεσίκτας. Με μια πρώτη ματιά, κουβεντιάζοντας θεωρητικά πάντα, γιατί κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι θα γίνει σε δύο μήνες. Γιατί ουσιαστικά σίγουρα, υπάρχει ημερινή διακοπή και μετά από δύο μήνες αρχίζει και πάλι το Champions League. Η City είναι η τυχερή της κλήρωσης, γιατί πέφτει με τη Βασιλεία και είναι φυσικά το μεγάλο φαβορί. Ναι. Όπως και η Bayern, που είναι φυσικά και αυτή το μεγάλο φαβορί κόντρα στην Besiktas, η οποία πάντως έδειξε πολύ καλό πρόσωπο στο. Σίγουρα, ναι, είναι επικίνδυνη ομάδα. Και έχει μια καυτή έδρα. Δεν θα έχει εύκολο έργο η Bayern. Ίσως μπορεί να περάσει, αλλά δεν θα περάσει νομίζω με εύκολα. Εύκολα, εγώ πιστεύω. Εντάξει, και η United έχει ένα σχετικά εύκολο αντίπαλο, έτσι. Σε σχέση με άλλες. Πέφυγε, βέβαια. Εντάξει, η Σεβίλη είναι δυνατή ομάδα. Είναι δυνατή, αλλά είναι το φαβορί. United, όπως το φαβορί. Όλες οι αγγλικές πέραν του Τζέσι, δηλαδή είναι φαβορί. Ναι. Όπως το φαβορεί είναι και η Ρώμα στο ζευγάρι αυτό με την Σαχτάρ. Επίσης είναι αφήρωπο για μένα, είναι φαβορεί, αλλά εντάξει, η Σαχτάρ φέτος έδειξε ότι είναι πολύ μια καλή ομάδα. Ομάδα, ναι, ναι. Και η Ρώμα βέβαια είναι πολύ καλή ομάδα. Ναι, ναι. Και στο Πόρτο Λίβερπουλ έχουμε φαβορεί την Λίβερπουλ. Ναι, σίγουρα. Η Πόρτο είναι μια ομάδα περιορισμένων δυνατοτήτων. Δηλαδή το έδειξε και στον Όμιλο. Δεν νομίζω να πάει μακρύτερα από τους 16. Ναι. Και πέρσι μέχρι τους 16 έφτασε. Κυνηγάει από το πρωτάθλημα κιόλας. Θα δούμε βέβαια όμως. Ναι. Ναι. Θα δούμε και σε τι κατάσταση θα είναι η Λίβερπουλ μέχρι τότε. Και από εκεί πέρα έχουμε τα τρία αυτά μεγάλα αμφίρροπα παιχνίδια. Το Juventus Tottenham, το Real Paris και το Chelsea Barcelona. Εντάξει, πολλά έχουν υποθεί ήδη αυτές τις ώρες που ξέρουμε την κλήρωση. Το Chelsea Barcelona καταρχάς έχει μια τεράστια ιστορία τελευταία χρόνια πίσω ναι. του. Έχουν αναμετρηθεί πάρα πολλές φορές οι ομάδες. Θα τα πούμε αναλυτικότερα σε πολύ λίγα λεπτά όταν θα έχει φύγει ο Διονύσης, γιατί τώρα θα πρέπει να τον αποδεσμεύσουμε. Η Real με την Παρή είχαν αναμετρηθεί πρόπερση στους φάσεις των ομίλων. Αυτό είναι ουσιαστικά το παιχνίδι που ιντριγκάρει περισσότερο. Σίγουρα, ναι, ναι. Γιατί είναι ουσιαστικά η κόντρα της δύο φορές συνεχόμενης πρωταθλήτρια Ευρώπης με την ομάδα η οποία θέλει να πάρει φέτος το κύπελο. Και άμα θέλει να το αποδείξει, πρέπει να την αποκλείσει. Ακριβώς. Νομίζω ότι θα αποκλείσει, θέτει πολλές βάσεις για το. Ναι, ναι, ναι. Για το Champions League φέτος. Ναι, γενικότερα γιατί η Παρή είναι μια ομάδα η οποία τρόμαξε στη φάση των ομίλων. Έτσι, βέβαια, βέβαια. Έχει την καλύτερη ομάδα της τελευταίας πενταετίας, νομίζω. Έκανε ναι. ρεκόρ στους ομίλους, είναι η ομάδα με τα περισσότερα γκολ στη φάση των ομίλων. Ναι, ναι, 25 γκολ σε όλη τη ιστορία του Champions League. Ή θα αποκλείσει τη Real και θα πάει για το Champions League. Εντάξει, μετά θα πει και με άλλο δυνατό αντίπαλο, αλλά
ή θα αποκλειστεί για άλλη μια φορά στους 16 και απλά θα κάνει μια συνηθισμένη κάθε χρονιά την ίδια, τέτοια, την ίδια χρονιά κάνει. Α πούμε, αποκλείεται στους 16 από Μπαρσελόνα. Θυμάσαι και πέρσι το κάζο που ναι. υπέστη, έτσι. Σίγουρη πρόκριση, έτσι, και έγινε το θαύμα. Εντάξει. Και υπάρχει και γκρίνια, σίγουρα. Και το Juventus Tottenham υπάρχει. Εντάξει, είναι αμφίροπο κι αυτό. Είναι αμφίροπο. Η Juventus είναι το μεγάλο όνομα, αλλά η Tottenham έχει και τη ρεβάνση στο Wembley. Είναι και δυνατή φέτος. Μην ξεχνάμε, η Tottenham είναι και πρώτη στον όμιλο, έτσι, με τη Real. Διαθέτει εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές. Εντάξει. Περισσότερες συζητήσεις και πιο λεπτομερείς θα γίνουν λίγο πριν τα παιχνίδια που θα ξέρουμε σε τι κατάσταση θα είναι οι ομάδες. Τώρα είναι νωρίς ακόμα. Ναι. Τώρα μπορούμε να κάνουμε απλά μια εκτίμηση. Αυτή είναι όμως η γενικότερη αίσθηση της κλήρωσης. Να πούμε ότι 13, 14 και 20-21 Φεβρουαρίου είναι τα πρώτα παιχνίδια. Και 6, 7 και 13-14 Μαρτίου Ρεβάνς. Έχει βγει το πρόγραμμα. 14 Φλεβάρι είναι νομίζω το Real Paris. Και ξεκινάμε με Juventus Tottenham και ένα άλλο παιχνίδι το θα το δούμε στο πρόγραμμα το πλήρες. Λοιπόν, και είχαμε και την κλήρωση του Europa, όπου η ΑΕΚ κληρώθηκε με την Dynamo. Τα άλλα ζευγάρια είναι Dortmund Atalanta, Nice Lokomotiv, Κοπεχάγη Atletico, Spartak Moskva Athletic Bilbao, Partizan Victoria Plzen, Celtic Zenit, Αγίας Πετρούπολης, Napoli Λειψία, Steaua Lazio, Ερυθρός Αστέρας CSKA, Lyon Villarreal, Real Sociedad Salzburg, Ludogorets Milan, Αστάνα Sporting Λισαβόνας, Έστερσουντ Arsenal και Marseille Braga. Κοίταξε, εγώ έχω ξεχωρίσει δύο ζευγάρια από την κλήρωση του Europa. Έχω ξεχωρίσει τον Napoli Λειψία και το Lyon Villarreal. Πολύ δυνατό παιχνίδι αυτό, ναι. Και εντάξει, πάμε και άλλα έτσι. Marseille Braga είναι ωραίο παιχνίδι. Από εκεί και πέρα, Steaua Lazio, εντάξει, πλεονέκτημα, εντάξει. Φαβορή είναι Λάτσιο σίγουρα. Κοίταξε, φέτος στο και Europa. Και το Celtic Zenit είναι πολύ ωραίο παιχνίδι. Ναι. Κοίταξε, φέτος στο Europa και με τις ομάδες που προστέθηκαν και από το Champions League υπάρχουν πολλές δυνατές ομάδες. Ναι, δεν ξέρεις, είναι πολύ δυνατό το. Είναι πολλές που θέτουν υποψηφιότητα για την κατάκτηση του τροπέου. Δηλαδή υπάρχει Ατλέτικο Μαδρίτης. 6-7 ομάδες είναι σίγουρα μέσα. Ναι. Υπάρχει Dortmund. Υπάρχει Λάτσιο. Η Νάπολη. Η Λιόν που μην ξεχνάμε είναι οικοδέσμενο του τελικού. Η Λιόν, η Νάπολη, βέβαια. Ο τελικός συνέδρα της. Υπάρχει η Νάπολη. Υπάρχει και φυσικά το μεγαλύτερο όνομα η Μίλαν. Η Άρσεναλ, μην την ξεχνάμε, βέβαια. Και η Μαρσέιγ. Δηλαδή, η Μίλαν έπεσε στα μαλακά με τη Λουντογκόρετς, την πρωταθλήτρια Βουλγαρία. Και η Άρσεναλ με την Έστερσουντ. Ναι, η οποία θα πάει για το θαύμα η Έστερσουντ για να δούμε. Είχε αποκλείσει τον Μπάουκ το καλοκαίρι. Και την Γαλατασαράη, βέβαια. Αλλά πέρασε στη φάση των Μίλων και πέρασε τώρα και στη φάση των 32 και την Γαλατασαράη, βέβαια. Είναι ένα μεγάλο θαύμα, μάλλον τη Έστερσουντ. Ναι, αυτό έχει κάνει ήδη, βέβαια. Ήταν πριν από λίγα χρόνια στην τέταρτη κατηγορία της Σουηδίας. Ακριβώς. Και τώρα είναι στους 32 του Europa. Περιμένουμε λοιπόν και στο Europa μεγάλα παιχνίδια και φυσικά τα παιχνίδια της ΑΕΚ με την Dynamo, με την ευχή να προχωρήσει κι άλλο η ελληνική ομάδα. Λοιπόν, περισσότερα θα πούμε για την κλήρωση και τα παιχνίδια και την ιστορία τους σε λίγα λεπτά, μέχρι και τις 10 περίπου που θα έρθουν οι πάνθυρες εδώ για την δική τους εκπομπή. Κλείνοντας, να κάνουμε μια μικρή αναφορά στο μπάσκετ. Αφού πούμε ότι είχαμε μια μεγάλη έκπληξη αυτήν την αγωνιστική φάση. Την ήττα του Ολυμπιακού από την ΑΕΚ με 66-62. Η ΑΕΚ την ίδια χρονιά νικάει και Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Απίστευτο, ναι. Τον Παναθηναϊκό είχε νικήσει στα ημιτελικά του κυπέλλου που τον απέκλεισε. Πολύ μεγάλο αποτέλεσμα για την ΑΕΚ. Λες να πάρει και το κύπελλο του Ολυμπιακού. Είναι αλλαγή προπονητή που. Ναι, βοήθησε σίγουρα. Τον έκανε σάκοντα στον πάγκο. Εντάξει, γνωστό. 4 θητείες έχει κάνει στην ΑΕΚ, τέταρτη νομίζω αυτή. Ήταν και από άλλο πόστο ουσιαστικά ήταν και με τώρα άλλαξε πάλι και γίνει προπονητή. Βοηθάει γι' αυτό. Ή θα σου πω, λες να πάρει και το κύπελλο έτσι να κάνει και στο Ολυμπιακό. Δύσκολο. Θα είναι ωραίο παιχνίδι αυτό στην Κρήτη. Ναι, σίγουρα. Εντάξει, δεν ξέρω. Νομίζω ότι 17 Φεβρουαρίου είναι το παιχνίδι. Ναι, ναι, Φεβρουάριο. Ναι. Στην Κρήτη. Κοίταξε, με βάση την εικόνα που έδειξε η ΑΕΚ. Βέβαια, να πούμε και όλη την αλήθεια, βρήκε ένα πολύ κουρασμένο Ολυμπιακό. Σίγουρα, ναι, ναι. Γιατί ο Ολυμπιακός. Παίζει Ευρωλίγκα, έτσι. Παίζει Ευρωλίγκα και προερχόταν από τη νίκη την Παρασκευή στην παράταση με την Ρεάλ. Ήταν ένα εξουθενωτικό παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Και με τη Ρεάλ μια πολύ δύσκολη ομάδα, ναι, ναι. Μια πολύ μεγάλη νίκη για τον Ολυμπιακό επί της Ρεάλ, να πούμε. Σε αυτό το παιχνίδι τραυματίστηκε και ο Μιλουτίνοφ και ο Πρίντεζης. Μεγάλες απώλειες για τον Ολυμπιακό. Αλλά φυσικά αυτό δεν μειώνει σε τίποτα την πολύ μεγάλη νίκη της ΑΕΚ και όντως αυτό δίνει διαφορετικό χρώμα στον τελικό το Φλεβάρι. Δηλαδή θα υπάρχει και η προϊστορία ότι η ΑΕΚ τώρα νίκησε τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα. Μακάρι να δούμε ένα ανταγωνιστικό τελικό κυπέλλου. Και γενικότερα είναι ωραίο να υπάρχει ανταγωνισμός στο μπάσκετ γιατί τα τελευταία χρόνια ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός είναι. Είναι ομάδες που ξεχωρίζουν. Ναι, βέβαια, ξεχωρίζουν πολύ. Είναι μακριά από τις υπόλοιπες.
Λοιπόν, έχουμε όμως Ευρωλίγκα, 12η αγωνιστική όπως διαβάζω εδώ. Δεν έχουμε διπλά παιχνίδια αυτή τη εβδομάδα, ούτε αυτή τη εβδομάδα, έτσι. Η επόμενη είναι διπλά από ό,τι είδα. Η επόμενη διπλά. Ναι. Επομένως, η 12η αγωνιστική αυτή την εβδομάδα. Ο Ολυμπιακός πάει στην Γερμανία να παίξει με την Bamberg. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος συνεχίζει να βρίσκεται στην πρώτη θέση. Μια πολύ δύσκολη έδρα, έτσι. Ναι. Το Bamberg πραγματικά είναι 9-2 το ρεκόρ του Ολυμπιακού. Ειδικά εκεί η γερμανική ομάδα είναι πολύ δυνατή στην έδρα της. Mm-hmm. Και βάζει και πολλά σουτ. Πολλά τρίποντα. Και ο Παναθηναϊκός εντός έδρας με την Αρμάνι. Θεωρητικά εύκολο έργο. Πιο εύκολο, ναι. Θέλω να πιστεύω στις νίκες σίγουρα. Εντάξει. Η Αρμάνι είναι η άλλη μια χρονιά κάκιστη. Είναι στην τελευταία θέση. Ναι. Μαζί με την Βαλένθια, την Εφές και την Μάλαγα έχουν το χειρότερο ρεκόρ. Έχουν 3-8. Τρεις νίκες, 8 ήττες. Είναι μια καλή ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να αυξήσει κι άλλο τη συγκομιδή του. Έχει 7 νίκες, 4 ήττες ο Παναθηναϊκός αυτή την. Μετά τα πρώτα 11 παιχνίδια. Έτσι. Ακριβώς. Παναθηναϊκός ο οποίος προερχόταν από ήττα, έτσι. Ναι, ναι, από το Τζαλγκίρις στη Λιθουανία. Την ομάδα του Γιασκεβίτσου. Γιασκεβίτσου, ναι, του Σάρα. Ήταν μία ακόμη εκτός έδρας ήττα του Παναθηναϊκού που στα εκτός έδρας, ενώ έδειχνε στα τελευταία παιχνίδια να βρίσκει έτσι ρυθμό, να παίρνει στεχόμενες νίκες, πάλι ήρθε αυτό λίγο το. Η κατάρα των εκτός έδρας φέτος. Πλήρωσε την κακή περίοδο με 33 πόντους που δέχτηκε. Αυτό πλήρωσε ουσιαστικά. Έχει πολύ τρόμο βέβαια η Ευρωλίγκα, η κανονική διάρκεια της θα κρατήσει μέχρι τον Απρίλιο. Λοιπόν, Διονύση, σε αποχαιρετούμε σιγά σιγά, γιατί η ώρα έχει πάει 9 και 10. Καλό βράδυ από μένα λοιπόν. Σας καληνυχτή ο Διονύσης, σε πολύ λίγο επιστρέφουμε εμείς μαζί να πούμε λίγα περισσότερα πράγματα για την κλήρωση Champions League, για τα παιχνίδια, για την προϊστορία τους, γιατί πιστεύουμε ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
Λοιπόν, η εκπομπή μας συνεχίζεται. Ο Διονύσης έφυγε. Εμείς θα είμαστε μαζί για λίγα λεπτά ακόμη, μέχρι περίπου τις 10, για να πούμε λίγα πράγματα παραπάνω. Θα ασχοληθούμε κυρίως με την κλήρωση της φάσης των 16 του Champions League. Εκεί όπου είχαμε, όπως ακούσατε προηγουμένως που είπαμε και με τον Διονύση, πολλά ενδιαφέροντα παιχνίδια. Ξεχωρίζουν φυσικά τα δύο μεγάλα ντέρμπι ανάμεσα σε Τσέλσι και Μπαρτσελώνα και Ρεάλ Μαδρίτης και Παρίσι Ζερμέν. Θα πάμε να δούμε λίγο την προϊστορία αυτών των παιχνιδιών, λίγο την παράδοση, λίγο τα ενδιαφέροντα στοιχεία που προκύπτουν από την κλήρωση αυτών των παιχνιδιών. Πρώτο όμως θα πούμε 2-3 ενδιαφέροντα στοιχεία για τη φάση των ομίλων του Champions League που ολοκληρώθηκε την περασμένη εβδομάδα. Να πούμε καταρχάς ότι συνολικά στην φάση των ομίλων είχαμε 306 τέρματα που επιτεύχθηκαν από τις 32 ομάδες. Ήταν ρεκόρ αυτό για την ιστορία του Champions League, από τότε που καθιερώθηκαν δηλαδή οι όμιλοι στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Η φετινή επίδοση των 306 τερμάτων, η φετινή παραγωγικότητα δηλαδή των ομάδων, ήταν η υψηλότερη που έχει καταγραφεί ποτέ. Πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό και δείχνει πόσο εξελίσσεται σιγά σιγά χρόνο με το χρόνο το Champions League, πόσο πιο θεαματικό, πόσο πιο παραγωγικό γίνεται. Θυμίζω και πέρσι είχαμε αρκετά γκολ και στις φάσεις των knockout και στους ομίλους και αμφίροπα έτσι και όμορφα παιχνίδια. Και φέτος ήρθε να καταγραφεί αυτό το ρεκόρ. Η προηγούμενη επίδοση ήταν το 2000-2001. Φέτος, μετά από 17 χρόνια, έχουμε λοιπόν ένα νέο ρεκόρ με τα 306 αυτά τέρματα. Στην κλήρωση συμμετείχαν σήμερα για τους 16 5 αγγλικές ομάδες και είναι η πρώτη φορά που μία χώρα έχει 5 εκπροσώπους στη φάση του 16 του Champions League. Η Αγγλία έγινε η πρώτη χώρα λοιπόν που έχει 5 εκπροσώπους στη φάση του 16 της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, τη Liverpool, την Chelsea, τη Manchester United, τη Manchester City και την Tottenham. Οι τέσσερις από αυτές τερμάτισαν στην κορυφή των ομίλων τους, μόνο η Chelsea τερμάτισε στην δεύτερη θέση. Και αυτό είναι ένα από τα αξιοσημείωτα επιτεύγματα. Είχε να σημειωθεί από το 2006-2007, αν δεν κάνω λάθος, και πάλι η Αγγλία ήταν αυτή που είχε τέσσερις ομάδες να έχουν τερματίσει στην πρώτη θέση. Μια επιτυχία σίγουρα μεγάλη για το αγγλικό ποδόσφαιρο, σε σημείο που, που ακούγεται πολύ έντονα η πρόθεση, αν θέλετε έτσι, της UEFA να καταργήσει αυτή την απαγόρευση του να συναντιούνται ομάδες από την ίδια χώρα στη φάση των 16. Ήταν κάτι που είχε ακουστεί και παλαιότερα, έτσι πιο λίγο, αλλά με την πρόκληση 5 αγγλικών ομάδων στους 16, θυμίζω είναι 5 γιατί η United πήρε το Europa League πέρσι και χωρίς να έχει τερματίσει σε μια από τις θέσεις που οδηγούν στο Champions League της επόμενης περίοδου, πέρσι το πρωτάθλημά της συμμετέχει και αυτή στην διοργάνωση. Η πρόκληση λοιπόν 5 αγγλικών ομάδων επανέφερε έτσι αυτή την συζήτηση. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, να πούμε στους ομίλους ότι έφτασε στην επίτευξη ενός ακόμη από τα αμέτρητα ρεκόρ που έχει πετύχει στην σπουδαία καριέρα του. Έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που πέτυχε γκολ και στα 6 παιχνίδια που έδωσε η ομάδα του στη φάση των ομίλων, η Real. Ρονάλντο, ο οποίος πέτυχε 2 γκολ με το Αποέλ στην πρεμιέρα, πέτυχε γκολ με την Dortmund στο Westfalen στη δεύτερη αγωνιστική, γκολ με την Tottenham στο 1-1 της τρίτης αγωνιστικής, γκολ και στην ήττα της Real με την Tottenham στο Wembley την τέταρτη αγωνιστική. Με το Αποέλ πέτυχε 2 τέρματα στην Κύπρο και ένα πολύ όμορφο γκολ και στο παιχνίδι με την Dortmund στο Μπερναμπέου. Είχε την ευκαιρία μια μέρα πριν το κάνει αυτό το ρεκόρ ο Ρονάλντο να το κάνει ο Νεϊμάρ αυτό. Ανέβαζε γκολ στο παιχνίδι της Bayern με την Paris Saint-Germain γιατί είχε σκοράρει στα 5 προηγούμενα παιχνίδια της Paris στον Όμιλο. Δεν τα κατάφερε. Το έκανε αντίθετα ο Ρονάλντο στο παιχνίδι της Real με την Dortmund. Και να πούμε φυσικά, μιας και αναφερθήκαμε στον Paris Saint-Germain, ότι οι Παριζιάνοι
έγιναν η ομάδα που πετυχαίνει τα περισσότερα γκολ σε φάση ομίλων του Champions League. 25 το σύνολο, η Παρή, η οποία πραγματικά πραγματοποίησε μια φοβερή φάση των ομίλων. Το μόνο της ψεγάδι ήταν η ήττα από την Bayern τελευταία αγωνιστική. Είχε 5 στα 5 πριν πάει στο Μόναχο. Μια ήττα βέβαια που δεν της κόστησε ούτε καν την πρωτιά, γιατί ήταν μια ήττα με 3-1, δεν μπόρεσε να καλύψει το 3-0 με το οποίο ετήθηκε η Bayern, έτσι, με αυτό το σκορ. Επομένως η Παρή, έστω και στην ισοβαθμία, θερμάτισε πρώτη στον όμιλο και θα παίξει τώρα με την Real Madrid. Λοιπόν, είπαμε για τα ζευγάρια των 16, πάμε να δούμε κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία. Καταρχάς, ξεκινώντας από το Real Madrid της Παρή, να πούμε ότι δεν συναντιούνται για πρώτη φορά οι δύο ομάδες. Έχουν συναντηθεί άλλες 6 φορές στο παρελθόν. Η πρώτη φορά που συναντήθηκαν ήταν τη σεζόν 1992-1993 για τα προημιτελικά του κυπέλου UEFA. Καταρχάς, να πούμε ότι η Real έχει πολύ κακή παράδοση όταν συναντάει την Paris Saint-Germain σε φάση knockout. Δύο χρονιές την έχει συναντήσει και τις δύο έχει αποκλειστεί. Τότε, στα προημιτελικά για το κύπελλο UEFA, η Real είχε νικήσει με 3-1 την Paris στο πρώτο παιχνίδι, το είχε δώσει στην Μαδρίτη, αλλά στη revanche ιτήθηκε με το ίδιο σκορ και στην παράταση γνώρισε τον αποκλεισμό από την γαλλική ομάδα. Οι δύο ομάδες συναντήθηκαν και την επόμενη χρονιά στο κύπελο κυπελούχων, πλέον δεν υπάρχει αυτή η διοργάνωση, πάλι στα προημιτελικά όπως και στο κύπελο UEFA ένα χρόνο πριν, και εκεί αποκλείστηκε η Real. Είχε στο πρώτο παιχνίδι χάσει στην Ισπανία από την Παρή με 1-0 και η Ρεβάν στην Γαλλία ήρθε 1-1 και έτσι προκρίθηκαν οι Παριζιάνοι. Και η τελευταία φορά που συναντήθηκαν δύο ομάδες ήταν σχετικά πρόσφατα, πρόπερσι, στη φάση των ομίλων, τη σεζόν 2015-2016. 1-0-0 στο Παρίσι και μια νίκη για την Real με 1-0 με γκολ του Νάτσο. Παιχνίδι, επαναλαμβάνω, για τη φάση των ομίλων. Αυτές είναι οι 6 φορές που η Real αντιμετώπισε την Paris Saint-Germain. Βεβαίως, η φετινή τους κόντρα που την περιμένουν όλοι με αγωνία τον Φλεβάρι που θα μας έρθει, θα είναι σίγουρα μία από τις πιο σημαντικές στην ιστορία των αναμετρήσεων των δύο ομάδων, για να μπούμε η πιο σημαντική. Για όλους τους λόγους που αναφέραμε και προηγουμένως, η ομάδα που φιλοδοξεί να φτάσει στην κορυφή της Ευρώπης, που δαπάνησε ένα σωρό χρήματα κυρίως για τη μεταγραφή του Νεϊμάρ αλλά και του Εμπαπέ, θα πρέπει να περάσει από την πρωταθλήτρια Ευρώπης, την 12 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης, και την ομάδα που παίρνει το τρόπαιο για δύο χρονιές συνεχόμενες. Λοιπόν, ο Ρονάλντο βέβαια θα επιστρέψει στο Παρίσι όπου πήρε την πέμπτη του χρυσή μπάλα πριν από λίγες ημέρες, και να πούμε ότι και ο Άγχελ Ντι Μαρία θα αντιμετωπίσει την πρώην του ομάδα με την οποία πήρε το Champions League το 2014. Ο Άγχελ Ντι Μαρία πλέον παίχτης της Παρί. Λοιπόν, αν έχει κάποια προϊστορία το Παρί Ρεάλ, τι να πούμε για το Chelsea Barcelona ή το Barcelona Chelsea, ό,τι θέλετε. Τα τελευταία χρόνια ειδικά στο Champions League έχουν αναμετρηθεί ούκο λίγες φορές οι δύο ομάδες και μας έχουν χαρίσει πολύ μεγάλες στιγμές, Καταλανοί και Λονδρέζοι. Λοιπόν, καταρχάς συναντήθηκαν για πρώτη φορά στο Champions League την περίοδο 1999-2000, ήταν για τα προημιτελικά. Μας χάρισαν δύο συγκλονιστικές αναμετρήσεις. Η Chelsea νίκησε 3-1 στο πρώτο παιχνίδι, αλλά η Μπαρτσελόνα στην παράταση, παρακαλώ, νίκησε 5-1, 3-1 κανονική διάρκεια, και οι Καταλανοί έβαλαν άλλα δύο γκολ στην παράταση σε μία από τις μεγάλες ανατροπές στα νοκάουτ του Champions League. Το 2000 έγιναν αυτά τα παιχνίδια, Απρίλιο του 2000. Το 2004-2005 συναντήθηκαν οι δύο ομάδες, με τη Chelsea βέβαια να έχει αλλάξει πλέον στάτους, να την έχει αποκτήσει πλέον ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς, να έχει τον Ζωζέ Μουρίνιο στον πάγκο. Συναντήθηκαν για τη φάση των 16 εκείνο του Champions League. Πολύ σπουδαίες αναμετρήσεις και εκείνη την χρονιά και με πολύ παρασκήνιο. Η Μπαρτσελόνα ανοίξε 2-1 στο Camp Nou σε ένα παιχνίδι που είχε
τρομερά παράπονα από την διαιτησία ο Ζωσέ Μουρίνιο. Και στην ρεβάνς η Chelsea επικράτησε με 4-2 σε ένα παιχνίδι που έμεινε στην ιστορία περισσότερο για το καταπληκτικό γκολ του Ροναλντίνιο που το ονόμασαν και σβήσιμο του τσιγάρου, έτσι όπως έκανε την κίνηση με το πόδι πριν σκοράρει για την Μπαρτσελώνα. Αλλά ήταν ένα παιχνίδι το οποίο είχε ξεκινήσει εξαιρετικά. Η Chelsea είχε προηγηθεί με 3-0, νίκησε τελικά με 4-2 και πήρε και την πρόκριση στην επόμενη φάση. Είχε φτάσει μέχρι τα ημιτελικά εκείνη την σεζόν η Chelsea. Και την επόμενη σεζόν είχαν συναντηθεί δύο ομάδες, πάλι στη φάση των 16. Αυτή τη φορά την πρόκριση την πήρε η Μπαρτσελόνα, που είχε νικήσει 2-1 στο Στάνφορντ Μπριτζ το πρώτο παιχνίδι και η ρεβάνς είχε έρθει 1-1. Ενώ συναντήθηκαν και για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, στη φάση των ομίλων αυτή τη φορά, το 2006-2007, είχε μια νίκη η Τσέλσι στο Λονδίνο με 1-0 και είχαμε μια ισοπαλία στο Καμπ Νου με 2-2. Αλλά γενικότερα οι αναμετρήσεις τους εκεί την σεζόν 2004-2005 έχουν μείνει στην ιστορία για πολλούς και διάφορους λόγους. Σεζόν 2008-2009 επίσης οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν στα ημιτελικά, ένα βήμα πριν από τον τελικό της Ρώμης εκείνη την χρονιά. 0-0 στην Βαρκελόνη και στο Στάνφορντ Μπριτζ. Η Τσέλσι προηγήθηκε με ένα καταπληκτικό γκολ του Εσιέν, αλλά ισοφάρισε ο Ινιέστα. Για όσους δεν θυμάστε, κυριολεκτικά στην τελευταία φάση του παιχνιδιού, σε ένα από τα πιο σημαντικά γκολ στην ιστορία της Μπαρτσελώνα. Και στη συνέχεια η Μπαρτσελώνα πήγε στον τελικό στη Ρώμη, κόντρα στη United, πήρε το τρίτο της Champions League και το πρώτο του Guardiola. Και ένα παιχνίδι που η Chelsea είχε τρομερά παράπονα από την διαιτησία του Νορβηγού, του Όβρεμπο, του διαιτητή τότε. Γι' αυτό σας λέω, έχουν και πολύ παρασκήνιο και πολύ ίντρικα τα παιχνίδια Chelsea Barcelona και γι' αυτό τα περιμένουμε και αυτά που θα έρθουν τον προσεχή Φλεβάρη και Μάρτη πώς και πώς. Η τελευταία φορά πριν από την φετινή που αναμετρήθηκαν με Barcelona και Chelsea ήταν στα ημιτελικά πάλι του Champions League σεζόν 2011-2012. Εκεί τότε το μεγάλο φαβορί ήταν η Barcelona, αλλά η Chelsea έκανε την έκπληξη, νίκησε με γκολ του Drogba στο πρώτο παιχνίδι στο Stamford Bridge. Και το Ιρεβάν στο Καμπνού ήρθε 2-2, με την Μπαρτσελόνα μάλιστα να έχει προηγηθεί με 2-0, αλλά ήρθε ένα καταπληκτικό γκολ του Ραμίρες και ο Τόρες έβαλε το κερασάκι στην τούρτα τότε, αφήνοντας παγωμένο το Καμπνού. Η Τσέλσι πήρε τότε την μεγάλη πρόκριση για τον τελικό του Μονάχου, όπου εκεί νίκησε την οικοδέσποινα Μπάγερν και πήρε το πρώτο της και μοναδικό μέχρι σήμερα Champions League. Λοιπόν, να πούμε βέβαια ότι ο superstar της Μπαρτσελόνα, ο Λιονέλ Μέση, δεν έχει ποτέ σκοράρει απέναντι στην Τσέλσι. Σε 8 παιχνίδια που έχει παίξει κόντρα στην λονδρέζικη ομάδα. Είναι τα περισσότερα παιχνίδια που έχει παίξει εναντίον κάποιες ομάδες και δεν έχει σκοράρει ο Μέση. Να δούμε αν θα σπάσει αυτή η παράδοση φέτος. Λοιπόν, ένα ζευγάρι με την δική του ξεχωριστή ιστορία, φυσικά, προϊστορία. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα τα άλλα ζευγάρια, Juventus Tottenham δεν έχουν συναντηθεί ποτέ ξανά στην ιστορία τους. Για πρώτη φορά θα αναμετρηθούν πρώτο παιχνίδι στο Juventus Stadium στο Τωρίνο και η revanche στο Wembley του Λονδίνου. Ένα παιχνίδι και αυτό με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Διαβάζω εδώ και κάποιες πληροφορίες από το site της UEFA που λέει ότι ο Λαμέλα είχε αντιμετωπίσει και στο παρελθόν την Juventus φανέλα της Ρώμα, τώρα παίζει πλέον για την Tottenham και ότι θα συναντηθούν και οι δύο συμπατριώτες, ο Ντάβιτσον Σάντσες, ο κεντρικός αμυντικός της Tottenham, με τον Χουάν Κουαδράδο, τον εξτρέμ της Juventus. Δεν έχει προϊστορία πάντως αυτό το ζευγάρι. Προϊστορία έχει τον Bayern Besiktas, πολύ μικρή και πολύ μακρινή. Τη σεζόν 97-98 είχαν συναντηθεί στη φάση των ομίλων. Η Bayern είχε νικήσει και στα δύο παιχνίδια, 2-0 με το ίδιο σκορ και στο Μόναχο και στην Κωνσταντινούπολη. Η Bayern γενικότερα είναι το μεγάλο φαβορί σε αυτό το ζευγάρι, αλλά δεν θα πρέπει να υποτιμήσει την Besiktas, γιατί είναι μια πολύ καλή ομάδα. Το απέδειξε στην φάση των ομίλων, όπου τερμάτισε άνετα πρώτη και διαθέτει και μια πολύ ισχυρή και πολύ καυτή έδρα, το
ολοκένουργιο Vodafone Arena. Το γήπεδο της στην Κωνσταντινούπολη πήρε μια γεύση και ο Ολυμπιακός πέρσι. Αποκλείστηκε εκεί, γνώρισε την ήττα με 4-1 και αποκλείστηκε από τη φάση των 16 του Europa League. Βασιλεία Manchester City επίσης δεν έχουν αγωνιστεί ποτέ ξανά. Η Βασιλεία η οποία αντιμετώπισε στη φάση των ομίλων την άλλη ομάδα του Manchester, την United, και μάλιστα την νίκησε και στην Ελβετία με 1-0. Πολύ μεγάλο φαβορεί η City σε αυτή την αναμέτρηση, όπως είπαμε και προηγουμένως. Ουσιαστικά ήταν η πιο τυχερή της κλήρωσης, αν μπορεί βέβαια κάποιος να το πει αυτό, γιατί στα χαρτιά και στην θεωρία πολλά μπορούν να υποθούν, αλλά το ζήτημα είναι τι γίνεται στο χορτάρι και κανείς δεν ξέρει, η City τώρα πάει τρένο, αλλά κανείς δεν ξέρει σε 2 μήνες από τώρα πώς και σε τι κατάσταση θα είναι οι ομάδες τότε, γιατί έχουμε πει πολλές φορές ότι το Champions League έχει αυτή την ιδιαιτερότητα. Ομάδες πολλές φορές που εντυπωσιάζουν στους ομίλους δεν καταφέρουν να πάνε πολύ μακριά όταν ξεκινάνε τα knockout, αλλά και το αντίθετο, ομάδες που δεν έχουν πείσει και ιδιαίτερα στους ομίλους. Μην ξεχνάμε ότι πέρσι η Real τερμάτισε δεύτερη στον ομιλό της, αλλά τελικά λέγαν όλοι ότι θα έχει μια δύσκολη κλήρωση στο 16, αλλά τελικά κατάφερε και έφτασε μέχρι το τέλος και πήρε το Champions League. Δεν είναι ποτέ δηλαδή κάτι σίγουρο. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα τα άλλα ζευγάρια, έχουμε το Porto Liverpool. Το Porto Liverpool έχει προϊστορία. Λοιπόν, 2 ξεχωριστές χρονιές έχουν συναντηθεί οι δύο ομάδες. Η πρώτη ήταν για το κύπελο UEFA τη σεζόν 2000-2001. Ήταν η χρονιά που η Liverpool είχε φτάσει μέχρι την κατάκτηση του κυπέλου UEFA, του τρίτου της κυπέλου UEFA. Είχε αποκλείσει την Πόρτο στην πορεία της, στα πρώην τελικά. Είχε έρθει 0-0 το παιχνίδι στην Πορτογαλία. Είχε νικήσει η Liverpool 2-0. Και είχαν συναντηθεί και στην φάση των ομίλων της σεζόν 2007-2008. Η Liverpool είχε πάρει την ισοπαλία στην Πορτογαλία με 1-1 και είχε νικήσει με 4-1 την Πόρτο στο Anfield. Αυτή είναι η προϊστορία των δύο ομάδων. Αίτητη η Liverpool όσες φορές έχει βρει την Πόρτο στα ευρωπαϊκά κύπελα. Έχουμε το Σεβίλη Manchester United. Οι δύο ομάδες επίσης δεν έχουν αναμετρηθεί ποτέ στην ιστορία. Το Σεβίλη Manchester United, Βασιλεία Manchester City και Juventus Tottenham θα διεξαχθεί για πρώτη φορά στα ευρωπαϊκά κύπελα. Δεν έχουν ξανασυναντηθεί αυτές οι ομάδες που ανέφερα προηγουμένως μεταξύ τους. Πρώτη φορά λοιπόν να συναντιούνται και Σεβίλη και Manchester United. Εδώ έχουμε την κόντρα δύο ομάδων των δύο τελευταίων νικητών του Europa League. Η Σεβίλη, η οποία έχει την δική της, έτσι ας το πούμε, αυτοκρατορία στο Europa League με 5 κατακτήσεις όλες την τελευταία δεκαετία, τις 2 συνεχόμενες το 2006 και το 2007 και τις 3 συνεχόμενες το 2014, το 2015 και το 2016. Πήρε λοιπόν το τρόπαιο αυτές τις χρονιές που προανέφερα. Η United το πήρε πριν από λίγους μήνες στην Στοκχόλμη νικώντας τον Άγιαξ με 2-0. Επομένως είναι αυτή μια κόντρα των δύο τελευταίων κατόχων του Europa League. Η Σεβίλη, η οποία αγωνίστηκε μια αγγλική ομάδα στους ομίλων, την Liverpool, ήρθε 2-2 το παιχνίδι στο Anfield και ήταν ένα καταπληκτικό παιχνίδι, το παιχνίδι στην Σεβίλη. Ένα από τα ωραιότερα φέτος, ίσως το ωραιότερο της φάσης των ομίλων, εκεί όπου η Liverpool προηγήθηκε με 0-3, αλλά η Σεβίλη κατάφερε και το γύρισε και ήρθε τελικά 3-3. Και τελειώνουμε με το Σαχτάρ Ρώμα. Μια φορά έχουν συναντηθεί οι δύο ομάδες, έχουν παίξει δηλαδή 2 παιχνίδια, αν δεν κάνω λάθος. Α, όχι, έχουν συναντηθεί και σε φάση των ομίλων. Ναι. Λοιπόν, τη σεζόν 2006-2007 είχαν συναντηθεί στη φάση των ομίλων, σε έναν όμιλο που ήταν και ο Ολυμπιακός τότε.
Είχε νικήσει η Ρώμα με 4-0 στην Ιταλία και είχε νικήσει η Σαχτάρ 1-0 στην Ουκρανία. Ήταν και ο Ολυμπιακός εκείνο τον όμιλο και η Βαλένθια συμπλήρωνε εκείνο τον όμιλο τον τέταρτο. Ο Ολυμπιακός είχε τελειώσει, είχε τερματίσει τελευταίος τότε και είχε πάρει την πρόκριση η Ρώμα και η Βαλένθια. Και έχουν συναντηθεί και τη σεζόν 2010-2011 στους 16, όπως δηλαδή και φέτος. Η Σαχτάρ είχε πάρει 2 νίκες μάλιστα τότε κόντρα στην Ρώμα. Την είχε νικήσει 3-2 στο Ολύμπικο και είχε νικήσει άνετα 3-0 στην Ουκρανία. Στην κορυφαία, στη μεγαλύτερη πορεία της Σαχτάρ μέχρι τώρα στο Champions League, και φτάσει μέχρι τους 8 τότε τη σεζόν 2010-2011 και είχε αποκλειστεί από την Μπαρτσελώνα που μετέπειτα πήρε το Champions League για την χρονιά. Είχε φτάσει μέχρι τα πρώιμη τελικά. Και φέτος θα συναντηθούν για ακόμη μια φορά λοιπόν στην φάση των 16. Να πούμε και τις ημερομηνίες στις οποίες θα διεξαχθούν
τα παιχνίδια της φάσης των 16 του Champions League. Ξεκινάμε στις 13 Φεβρουαρίου με το Juventus Tottenham και με το Βασιλεία Manchester City. Το Juventus Tottenham βέβαια ξεχωρίζει από εκείνη την αγωνιστική ημέρα. Και στις 14 Φεβρουαρίου έχουμε το πολύ μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στην Real Madrid και την Paris Saint-Germain και το Porto Liverpool. Αυτά είναι τα τέσσερα παιχνίδια της πρώτης εβδομάδας ουσιαστικά στην επανέναρξη του Champions League. Και μετά έχουμε στις 20 Φεβρουαρίου Bayern Μονάχου Μπεσίκτας και Chelsea Barcelona, το άλλο πολύ μεγάλο παιχνίδι της φάσης του 16, και στις 21 του μήνα, την επόμενη μέρα δηλαδή από αυτά τα παιχνίδια που προανέφερα, Sevilla Manchester United και Σαχτάρ Ρώμα. Έτσι έχουν λοιπόν και ημερομηνίες που βγήκαν λίγη ώρα μετά την κλήρωση για το Champions League. Τα παιχνίδια του Europa League θα γίνουν 15 Φεβρουαρίου των 32 και μια εβδομάδα μετά, στις 22 δηλαδή. Αμέσως μετά ξεκινάει η φάση των 16 του Europa με νέα κλήρωση. Λοιπόν, είπαμε και για την κλήρωση του Europa. Η ΑΕΚ, όπως είπαμε και προηγουμένως και όπως θα ξέρετε, κλήρωθηκε με την Δυναμό Κιέβου. Δυναμό Κιέβου, είπαμε και κάποια πράγματα με τον Διονύση προηγουμένως. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Είναι μια από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Ουκρανία, μαζί με την Σαχτάρ, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει έτσι γνωρίσει μεγάλες δόξες. Είναι οι δύο μεγαλύτερες ομάδες στο ουκρανικό ποδόσφαιρο. Μετράει 15 πρωταθλήματα Ουκρανίας, 11 κύπελα, 13 πρωταθλήματα Σοβιετικής Ένωσης, 9 κύπελα Σοβιετικής Ένωσης και 2 κύπελα κυπελούχων φυσικά. Μεγαλύτερες διακρίσεις της το 1975 και το 1986 και ένα Super Cup Ευρώπης το 1975. Έχει αναδείξει σπουδαίους ποδοσφαιριστές όλα αυτά τα χρόνια, όπως ο Αντρέι Σεφτσένκο, μεγάλος επιθετικός που έκανε καριέρα στην Ιταλία με τη Μίλαν και πήρε και τη Χρυσή Μπάλα το 2004, ο Όλεγκ Μπλαχίν, ο Εγκόρ Μπελάνοφ, και αυτός πήρε Χρυσή Μπάλα το 1986. Τεράστιοι ποδοσφαιριστές. Φυσικά ένας από τους μεγαλύτερους προπονητές της ιστορίας της, ο Βαλερί Λομπανόφσκι. Αυτή τη στιγμή βέβαια η Δυναμό Κιέβου αυτή την περίοδο δεν είναι στο ζενίθ της, σίγουρα θέλει μια καλή ευρωπαϊκή πορεία μετά από χρόνια για να επιστρέψει έτσι σε έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην δεύτερη θέση του Ουκρανικού πρωταθλήματος. Έχει έναν αγώνα λιγότερο σε σχέση με την πρώτη Σαχτάρ. Στα play-off του Europa League να πούμε ότι απέκλεισε την πορτογαλική Μαρίτιμο. Ενώ στην φάση των ομίλων τερμάτισε πρώτη βέβαια για να είναι αντίπαλος της ΑΕΚ. Στο δεύτερο όμιλο με 13 βαθμούς και άφησε δεύτερη την Παρτιζάν Βελιγραδίου, η οποία είχε 8. Μία ήττα υπέστη την Δυναμό Κιέβου στους ομίλους από την Σκεντέρμπεου, εκτός έδρας, με 3-2. Τώρα, όσον αφορά τα αστέρια της, ή αν θέλετε τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές της στο ρόστερ της, είναι σίγουρα αυτός που ξεχωρίζει, ο Ντιαμερσί Μποκανή, ο οποίος ήδη μετράει 10 γκολ αυτή την σεζόν, ο Κογκολέζος επιθετικός. Είχε φτάσει πολύ κοντά στον Ολυμπιακό το περασμένο καλοκαίρι, αλλά κόπηκε στις ιατρικές εξετάσεις. Αλλά έχει σκοράρει ήδη 8 τέρματα στο πρωτάθλημα και 2 στην Ευρώπη. Άλλοι γνωστοί παίκτες της είναι ο Ντομαγκόι Βίντα, ο Κροάτης αμυντικός, τον οποίο αντιμετώπισε και η εθνική μας ομάδα στα μπαράζ του Μουντιάλ, όταν παίξαμε με αντίπαλους τους Κροάτες, την εθνική Κροατίας. Και ο Πίβαριτς, φυσικά, αριστερός μπακ, και αυτός Κροάτης. Ο Βραζιλιάνος Ζούνιορ Μοράες, και αυτός από τους σημαντικότερους της ποδοσφαιριστές. Έχασε όμως έναν πολύ σπουδαίο ποδοσφαιριστή το καλοκαίρι, τον Αντρέι Γιαρμολένκο, ο οποίος ήταν για πολλά χρόνια παίκτης της Δυναμό Κιέβου. Όλοι περίμεναν πότε θα κάνει το μεγάλο βήμα, το επόμενο βήμα στην καριέρα του. Τελικά, έστω και αν άργησε λίγο, στα 27 του, το έκανε πέρσι το καλοκαίρι και υπέγραψε με την Borussia Dortmund. Και προπονητής της είναι ο Αλεξάντερ Χάτσκεβιτς, ο οποίος ήταν για 2 χρόνια προπονητής της Εθνικής Ουκρανίας. Δυναμό Κιέβου, η οποία
θα είναι λοιπόν η επόμενη αντίπαλος της ΑΕΚ, μια ΑΕΚ η οποία κατάφερε να περάσει στους 32 του Europa League για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια. Τη σεζόν 2007-2008 είχε παίξει ξανά σε νοκάουτ φάση ευρωπαϊκής οργάνωσης του Europa League και πάλι τότε. Αίτητη μάλιστα στον όμιλό της. Μόνο μια φορά ακόμη τα έχει καταφέρει να τερματίσει αίτητη σε ευρωπαϊκό όμιλο η ΑΕΚ. Ήταν τη σεζόν 2002-2003, εκείνη την ιστορική σεζόν, όπου είχε φέρει τις 6 ισοπαλίες σε εισάριθμα παιχνίδια, σε έναν όμιλο με Ρεάλ, Ρώμα και Γκένκ. Και φυσικά αυτό παραμένει ακόμη και μέχρι σήμερα ρεκόρ για το Champions League. Οι 6 ισοπαλίες σε 6 παιχνίδια στον όμιλο. Και η ΑΕΚ φυσικά είναι η μόνη εκπρόσωπος του ελληνικού ποδοσφαίρου πλέον στην Ευρώπη για φέτος. Ας ελπίσουμε ότι θα καταφέρει. Έχει ένα δύσκολο έργο φυσικά μπροστά της απέναντι στην Δυναμό Κιέβου, αλλά θα προσπαθήσουν οι κεντρινόμαυροι να αφήσουν πίσω τους, τους Ουκρανούς και να προχωρήσουν κι άλλο σε αυτή την διοργάνωση. Λοιπόν, και κλείνοντας σιγά σιγά, παραδίδοντας σιγά σιγά τις σκυτάλη στους Πάνθυρες, να πούμε ότι έχουμε και την διεξαγωγή αυτές τις μέρες του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, το οποίο κορυφώνεται τις επόμενες ημέρες με την διεξαγωγή των ημιτελικών και τη συμμετοχή φυσικά της πρωταθλήτριας Ευρώπης Real Madrid, αλλά και της νικήτριας του Copa Libertadores πριν από λίγες ημέρες, της βραζιλιάνικης Γκρέμιο. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, το οποίο διεξάγεται για 14η φορά, υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια ως διπυρωτικό κύπελο, όπου η κάτοχος του Champions League με την κάτοχο του Copa Libertadores μόνο βρίσκονταν αντιμέτωπες. Τώρα πλέον τα τελευταία χρόνια είναι μια μεγαλύτερη διοργάνωση στην οποία συμμετέχουν οι ομάδες που παίρνουν τον τίτλο στις μεγαλύτερες διοργανώσεις των Ηπείρων τους, δηλαδή η Πρωταθλήτρια Ασίας, Πρωταθλήτρια Ευρώπης, κάτοχος του Champions League, κάτοχος του Copa Libertadores, Πρωταθλήτρια Λατινικής Αμερικής και ούτω καθεξής. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε.
Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Συμμετέχουν οι ομάδες που έχουν κατακτήσει το πρωτάθλημα στις Ηπείρους τους, όλες. Ξεκίνησε από τις 6 Δεκεμβρίου με τα παιχνίδια Al Jazeera Auckland City. Εκίνηξε η Al Jazeera, η οποία αντιμετώπισε στα προημιτελικά τους Urawa Red Diamonds και πέρασε και τους Ιαπωνέζους, την ομάδα από την Ιαπωνία. Και είναι έτσι μια μικρή έκπληξη η παρουσία της στα ημιτελικά. Στον άλλο προημιτελικό, η Πατσούκα νίκησε την Καζαμπλάνκα και είναι και αυτή στα ημιτελικά. Για την πέμπτη θέση θα παίξουν Καζαμπλάνκα και Urawa Red Diamonds στις 12 Δεκεμβρίου, αύριο δηλαδή. Και έχουμε αύριο το Γκρέμιο Πατσούκα, πρώτο παιχνίδι για την Γκρέμιο στην διοργάνωση, και στις 13 Δεκεμβρίου, την Τετάρτη δηλαδή το απόγευμα, 7 η ώρα νομίζω ώρα Ελλάδος, Al Jazeera Real Madrid. Οι νικήτριες ομάδες αυτών των παιχνιδιών θα αγωνιστούν στον μεγάλο τελικό της 16 Δεκεμβρίου, την Κυριακή, έχουμε, δεν κάνω λάθος, Σάββατο. Του Σαββάτου λοιπόν, στο Αμπού Ντάμπι, όπου διεξάγεται η διοργάνωση, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, και οι χαμένες θα παίξουν για την τρίτη θέση. Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα η διοργάνωση φέτος. Πέρσι και πρόπερσι είχε διεξαχθεί στην Ιαπωνία. Για φέτος και για του χρόνου θα διεξάγεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Το 2013 και το 2014 είχε γίνει στο Μαρόκο. Η Μπαρτσελόνα είναι η πιο επιτυχημένη ομάδα σε αυτή τη διοργάνωση, στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Από τότε που αυτή η διοργάνωση λέγεται Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, έχει τρεις κατακτήσεις. Εάν τα καταφέρει η Ρεάλ να πάρει και αυτό το τρόπο, η Ρεάλ ήταν η περσινή, και περσινή νικήτρια, γιατί και πέρσι και πάρει το Champions League και ήταν σε αυτή τη διοργάνωση ως πρωταθλήτρια Ευρώπης, θα τη φτάσει σε κατακτήσεις στην Μπαρτσελόνα. Θα το έχει πάρει το 14, το 16 και φέτος το 2017. Η Μπαρτσελόνα το έχει πάρει το 9, το 11 και το 15. Δύο επιτυχίες έχει και η Κορίνθιας, το 2000 και το 2012. Και από εκεί πέρα, από μία έχουν η Σάο Πάουλο, η Ιντερνασιονάλ, η Μίλαν, η United, η Ίντερ και η Μπάγερν. Παραλαμβάνω, μιλάμε για τη διοργάνωση από τότε που αυτή ονομάστηκε Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, δηλαδή από το 2005 και μετά. Είχε γίνει και το 2000 μια διοργάνωση. Προηγουμένως ήταν απλά διπυρωτικό κύπελο. Αυτά και για την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η διοργάνωση. Γι' αυτό το λόγο η Real δεν θα παίξει στο Ισπανικό Πρωτάθλημα το επόμενο Σαββατοκύριακο, γιατί θα έχει υποχρεώσεις. Να δούμε αν θα καταφέρει βέβαια να φτάσει και στον τελικό ή αν η Al Jazeera θα πραγματοποιήσει μία ακόμη μεγάλη έκπληξη. Πέρσι παραλίγο να έχουμε μια πολύ μεγάλη έκπληξη, να πέσει η Real θύμα μιας πολύ μεγάλης έκπληξης, γιατί είχε νικήσει στα ημιτελικά, θυμίζω εύκολα, την Αμερική από το Μεξικό, αλλά στον τελικό τα βρήκε σκούρα με την Κασίμα Άντλερς, την ομάδα από την Ιαπωνία. Είχε έρθει 2-2 η κανονική διάρκεια της αναμέτρησης. Μάλιστα, η Κασίμα Άντλερς είχε γυρίσει το σκορ από 1-0 σε 1-2 και χρειάστηκε να ισοφαρίσει ο Ρονάλντο στο 60 για το 2-2. Αυτό ήταν και το τελικό σκορ. Αλλά συνέχεια, με 2 γκολ στην παράταση, η Ρεάλ είχε νικήσει με 4-2. Και ήταν η πρώτη φορά που η FIFA το δοκίμασε αυτό σε εκείνη την διοργάνωση. Η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε αλλαγή στην παράταση, τέταρτη αλλαγή. Είχε εξαντλήσει δηλαδή τις αλλαγές της, αλλά η FIFA έδινε τη δυνατότητα στις ομάδες από τη στιγμή που το παιχνίδι πήγαινε στην παράταση να προχωρήσουν και σε μια τέταρτη αλλαγή. Δεν γνωρίζω αν αυτό θα γίνει και σε αυτή τη διοργάνωση, δεν το έχω διαβάσει κάπου. Πολύ πιθανό είναι πάντως, γιατί τέτοιες διοργανώσεις προσφέρονται και για αυτές τις δοκιμές και για αυτές τις καινοτομίες που θέλει να φέρει η FIFA, τις διάφορες αυτές τις καινοτομίες που θέλει να φέρει η Παγκόσμια Ομοσπονδία στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, κάπου εδώ θα αποχαιρετιστούμε. Θα είμαστε μαζί την επόμενη Δευτέρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα καλό βράδυ, μια καλή εβδομάδα, να περνάτε πάντα τέλεια. Γεια σας.